σα απομένα. Το χρόνο που μένας τα σύνορα θα κλείσω, τις πόρτες θα κλειδώσω. Μαζί σου την αγάπη θέλω να ακούσω δυνατά. Για σένα περίψα να τα κάνω τον χρόνο.
Απαγορεύεται να μου λες είμαι καλός. Είσαι καλός. Τα λάθια. Ράγκα. Chris Ράγκα. Αν αγγίξεις λίγο. Γιατί είμαι ο καλύτερος. Στον επόμενο. Στον επόμενο. Άνοιξα ρε. Άνοιξα ρε μπάτζι. Εδώ είμαστε. Άνοιξα ρε μπάτζι. Ρολόι. Φοράς ρολόι. Γεια σου. Ρολόι φοράς. Γεια σας. Όχι. Δεν φοράω. Τα γυαλιά στο κεφάλι. Οχ. Ήρθαμε, είναι έξω. Άντε ρε αμπατζή, Ήρθαμε νωρίς. Με τον ήλιο νωρίς είναι 5 ώρα. Νωρίς είναι. Πολύ νωρίς. Ξέρεις, άμα συνηθίσεις σε 7, το 5 είναι, άστα να πάνε. Είναι σαν να ξεκινάς το πρωί, ας πούμε, 7 η ώρα εκπομπή, να ξυπνάς 5.30, να ετοιμαστείς, να κάνεις, να ράνεις 5 και 20, και ξαφνικά να αρχίζεις 5 η ώρα εκπομπή. Άλλο 7, άλλο 5. Άλλο ξυπνάω 5 και μισή, 5 και 20. Άλλο είμαι σαν τους φουρναρέους να ξυπνάς 3 και 20. Παντελή Αμπατζή. Θα μου πεις το πρωί με το απόγευμα δεν είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Αλλά, ναι, αλλά πάλι είναι νωρίς. Είναι νωρίς το 5 η ώρα. Λοιπόν. Τι είσαι, κανένας Δράκουλας είσαι και ζορίζεσαι. Όχι, ρε, με το φως της μέρας. Όχι, θα πάρεις τίποτα. Όχι, είναι θέμα συνήθειας. Ακόμα και η κίνηση στο δρόμο, ας πούμε. Άλλη κίνηση συναντάς. Αλλιώς το έχεις μάθει το τέτοιο. Εγώ έχω μάθει, επειδή τώρα στο 7, έχω μάθει ακόμη και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Ναι. Μην ξεκινήσω, ας πούμε, πιο αργά από τις 5.30, ναι. Θα βρω λεωφορείο μπροστά μου στις τροφές. Από εκεί που έρχεσαι κιόλας. Ναι, ναι. Ναι, επειδή έχω και το πλαγιάρι να κατέβω. Θα βρω λεωφορείο μπροστά στις τροφές. Πού να πάω. Αφού με είπες καλά είμαι. Με ζήγησες. Δεν σε είπα. Εδώ. Κι άλλο. Είσαι καλά εκεί. Έλα ρε φίλε. Μηνύματα. Με πολύ μπριζ και λίγο φενέρ μέσα στα μηνύματα. Από πού ξεκινάμε, Παντελή Αμπατζή, γιατί τα βλέπω όλα. Ένας φίλος, ο Τάκαρος, με φωτογραφία τσουκαλά. Τουτάκι. Ναι, τουτάκι. Γι' αυτό είναι Τάκαρος. Ναι. Κάτι έγραψε για Παναθηναϊκό. Τι έγραψε και έβαλε και 10 ευρώ. Έβαλε 10 ευρώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Τάκαρε. Ναι. Πανάθα σήμερα γιορτή. Φοβερά πράγματα. Εντάξει. Φοβερά πράγματα. Φίλαθλοι. Αλεπουδιάρης 4. Ράγκαλ, έχουμε πληροφορία για το πόσα κομμάτια περίπου ταξίδευσαν στον Μπριζ. Δεν έχω εικόνα, φίλε. Μιλάνε για πολύ κόσμο, αλλά δεν έχω εικόνα γιατί ταξίδεψαν από Ελλάδα. Ταξίδεψαν από Γερμανία, από Ολλανδία, από Αγγλία. Μέσα από το Βέλγιο, από άλλες πόλεις, Γάλλοι φοιτητές, αυτοί, 1002, Ελβετίες, Ιταλίες, έχει κόσμο πολύ. Θα δούμε, εκτιμώ, ένα γήπεδο μισογεμάτο, δηλαδή σίγουρα θα έχει 5.000 άδειες θέσεις. Μέχρι χθες, ναι. Χθες το πρωί, ναι. Είχε 10.000 άδεια. Και τώρα λέει ένας φίλος ότι υπάρχουν τώρα που μιλάμε 8.000 εισιτήρια απόλυτα. Κρίμα δεν είναι. Δώστε στον κόσμο να ναι, πάει. Αλλά το είπανε αυτοί. Τι? Το είπανε. Βγήκε χθες ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Club Breeze, ναι. Και είπε ότι επειδή σε ένα Club Breeze Μπενφίκα σχετικά πρόσφατα, γιατί οι Πορτογάλοι και ταξιδεύουν και έχουν και πώς είναι οι Έλληνες ανά την Ευρώπη, στην okay. Γαλλία, το Παρίσι, μπορεί να έχει, τώρα πω ένα νούμερο, δεν ξέρω, μην με ξεφωνήσετε, 100.000 Πορτογάλους. Έχει γίνει τελικό Super Cup Πορτογαλίας στο Παρίσι. Το Παρίσι έχει πολύ πράγμα. Παρίσι-Βέλγιο είναι μισό τσιγάρο δρόμος. Οκ. Okay. Ναι. Πού θέλω να καταλήξω ότι... Τι είπαν, ότι επειδή έγινε εκείνο... Έγινε είμαστε... τότε, ναι. Τότε δώσαν εισιτήρια σε Πορτογάλους επειδή οι Βέλγοι δεν τα είχαν εξαντλήσει. Ναι. Και το γήπεδο, επειδή είναι και θερμόαιμοι αυτοί οι Πορτογάλοι συγκριτικά με τους φλόρους Βέλγους, το γήπεδο ήταν σαν να παίζουν στην έδρα της Μπενφίκα. Και γρινιάξανε οι οπαδοί της Club Breeze. Γρινιάξανε, ρε φίλε. Άμα είστε εντάξει. Οπαδοί της Club Breeze, κανονίστε και γεμίστε το κιόλα. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Κάνουμε τώρα δηλαδή. Αλλά το λέω και τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάμε για των οπαδών που πήγανε και το κάνανε έδρα δικιά τους. Ναι. Μιλάμε για μια πόλη που δεν καταλαβαίνεις ότι διεξάγεται ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
Εντελώς ήσυχη. Πρώτα απ' όλα το γήπεδο δεν είναι μέσα στην πόλη. Ναι. Μιλάμε για μια πόλη 120.000, σαν την Καβάλα, κάπως. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερο φανατισμό, χωρίς τίποτα, ρε παιδί μου. Πας, ρε εσύ, Λατρίφωνα, το ξέρει ο παπάκας ότι είσαι εδώ. Αλλά γίναν διάφορα στην Ευρώπη. Είπαμε, έγινε η κάθοδος των μυρίων της Άιντραχτ στη Βαρκελόνη και το κάνανε το Camp Nou, θυμάστε, πρόπερση, έγινε γήπεδο της Άιντραχτ, Παντελία Μπατζή. Είναι και ο φόβος... Προφανώς μα δεν είναι λογική αυτή. Δεν είναι λογική. Γι' αυτό βγάλανε και το όποιος δεν έχει εισιτήριο, ο παδός θα συλληφθεί και γίνεται. Καλά, αυτό είναι βαρύ. Όχι. Αυτό νομίζω γράφτηκε. Πες ένα για νούμερο οπαδών που μπορεί να είναι εκεί χωρίς εισιτήριο. Χωρίς εισιτήριο τώρα εκεί. Ναι. Πάνω από 2.000. Και πού πας. Τι πού πας. Ελπίζεις ότι θα ανοίξουν να πάρεις. Ελπίζεις, ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα ελπίζεις. Ή θα πας στα τριγύρω να πιεις κάτι να φας και να είναι αυτό κάνεις. Που λέμε να είμαι εκεί, ναι. Να πάρω μυρωδιά, να είμαι στο γύρω γύρω όλοι. Δεν θα πω στο γήπεδο, αλλά να είμαι στο γύρω γύρω όλοι. Επιπρόσθετα, όσοι έβγαλαν, ειδικά από την Ελλάδα, όσοι έβγαλαν εισιτήρια αεροπορικά, κανόνισαν και τη διαμονή τους. Άλλοι πήγανε μέσω Düsseldorf που είπαμε ότι είναι σχετικά κοντά το Düsseldorf από το Μπριζ. Νοικιάσαν τα αυτοκίνητά τους κτλ. Για να πάρουν καλές τιμές. Άλλο να κλείνω εισιτήριο τώρα και άλλο να έχω κλείσει εισιτήριο πριν από 20 μέρες, 25 με παντέλο. Αυτοί είχαν την προσμονή ότι θα πάρουν εισιτήριο. Δεν πήραν εισιτήριο, δεν ακύρωσαν όμως την εκδρομή τους. Πήγανε για τον Τζέρτζελο, ρε φίλε. Για το τι έγινε, τι να γίνει. Θα πήγαινες εσύ έτσι. Θα πήγαινα. Χωρίς να έχει κλείσει. Στα νιάτα μου. Στα νιάτα μου. Έχω κάνει σαλτανάτια, ρε φίλε. Πολλά. Και μπήκες. Φίλε, τώρα θα μου πεις σαλτανά, τι είναι αυτό. Άλλο να πας στον Μπριζ, άλλο να πας στη Δράμα. Τι συγκρίνεις. Άκου όμως, η τρέλα είναι τρέλα. Ναι. Έτσι. Απλά, ποια είναι η αφορμή για να την δείξεις την τρέλα σου. Mm-hmm. Παίζει, ΠΑΟΚ Ηρακλής μπάσκετ στη Δράμα. Είναι τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο θα μου πει κάποιος, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, είναι δυνατόν να είναι τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ. Και παίζει πάω κρακλή στη Δράμα. Σάββατο απόγευμα στις 5. Είμαστε στο καφενείο, εκεί στην Επτάλοφο με το φιλαράκι μου, τον Νικολάκη. Λοιπόν, παίζουμε βίδα. Το λέω, τι ώρα ήταν, 12. Το λέω, ρε εσύ, πάμε στο μπάσκετ. Με λέει, πού στη Δράμα. Λέω, ναι. Με λέει, με τι απάνω. Λέω, με το στόπ. Με λέει, τρελάθηκες. Λέω, τι τρελάθηκα, το λέω, πάμε. Και τι κάνουμε, Παντελή. Τώρα οι Θεσσαλονικοί θα το καταλάβουν. Οι εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι λίγο δύσκολο το αυτό. Σταματάμε, βγαίνουμε μπροστά το καφενείο στην Ξηροκρίνη, εκεί, στα σύνορα και κάνουμε το stop εκεί, Παντελία Βάτζη. Σταματάει ένα αυτοκίνητο, λέει, πού πάτε ρε παιδιά, με γέλιο μας είπε. Λέμε στη Δράμα. Εσύ λέμε, πού πας, λέει, στη Νεάπολη. Ωραία, λέει, πάνε μας μέχρι τις 12 ώρες στη Λαγκαδά. Μας πάει μέχρι τη Λαγκαδά. Κάνουμε το stop. Τις εποχές που το stop σταματούσε. Εγώ το φοβάμαι. Τότε. Και να κάνω και να πάρω. Παντέλο, δεν έχω πάρει ποτέ. Πριν 25 χρόνια. Δεν έχω πάρει ποτέ. Δεν υπήρχε φόβος τότε. Ούτε πρόκειται να πάρω ποτέ. Δεκτό. Το σεβαστό. Σεβαστό. Μας πάει στη Λαγκαδά. Οτοστόπ. Περνάει ένας μπάρμπας με ένα αγροτικό της κακιάς ώρας. Σταματάει. Πάμε, τρέχουμε. Πού πάτε, ρε Λεβέντες. Στη Δράμα. Πού πας, μπάρμπα. Στα Λαγινά. Πάνε μας. Ακόμη δεν είχε γίνει ο δρόμος. Η Νέα Εγνατία. Πού να είχε γίνει 25 χρόνια. Ναι, ήταν ο δρόμος που περνούσες. Λαγινάγιο, Βασίλειο, Βασιλούδη, Γερακαρού, όλα τα χωριά, ασπροβάλλτε κανονικά. Λοιπόν, και μας πάει στα Λαγινά. Και λέμε τώρα είναι η Ζαριά. Σταματάει μια μπεμβεδάρα στο στόπ. Και τι το λέμε εμείς τώρα. Λέει, πού πάτε μάγκες. Και δεν το λέμε Δράμα. Λέμε Καβάλα πάμε. Καβάλα, μπείτε μέσα, λέει. Και μας έβαλε μέσα. Γιατί άμα το πεις Δράμα, μπορεί να μην σε πάρει. Ενώ η Καβάλα και Κομωτινή να πηγαίνει αυτός και Ξάνθη να πηγαίνει και Αλεξανδρούπολη και Κωνσταντινούπολη είναι στο δρόμο του. Λέει μπείτε μέσα και μπαίνουμε μέσα. Οδηγάει λίγο μετά από μια αναγνωριστική ησυχία στο δεκάλεπτο επάνω λέει τι πάτε να κάνεις στην Καβάλα. Το λέμε φίλε δεν πάμε στην Καβάλα. Λέει πού πάτε, στη Δράμα. Και λέει τι πάτε να κάνεις στη Δράμα. Λέει πάμε στο μάτς. Λέει και εγώ στο μάτς πάω. Φίλε τώρα δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Καλύτερα να παίξεις λότο, θα κερδίσεις το λότο. Και τώρα. Για να μην τα πολύ λέμε, φτάνουμε στη Δράμα, μας αφήνει έξω το γήπεδο, εισιτήριο δεν έχουμε φυσικά και δεν υπάρχουν και εισιτήρια. Σκάει η αποστολή του ΠΑΟΚ, σκάει ο μεγάλος Βεζερτζής. Διπλαρώνουμε το Βεζερτζή με το φίλο μου τον Νικολάκη.
Λέμε πρόεδρε έτσι και έτσι ακριβώς, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Μας παίρνει αλαμπρατσέτο, πώς το λέτε έτσι, δεν το λέτε αμπατζή. Αγκαζέ, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Βεζιρτζής, αρχοντιά με την καμπαρτίνα, πάντα σηκωμένο γιακά, πάντα σηκωμένο γιακά. Έχουμε συνεννοηθεί με τον τύπο, εδώ έχουμε δώσει ραντεβού μετά το παιχνίδι, μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε το μάτς, μας περιμένει ο τύπος έξω, ανεβαίνουμε στο αυτοκίνητο, γυρίζουμε, σταματάμε στην Αστροβάλτα, μας κερνάει ο τύπος που ήταν και ζεστός και σουβλάκια και μας πήγε και σπίτια μας. Δηλαδή κατάλαβες τώρα, αυτό είναι μια μούρλα. Είναι μια μούρλα. Και είναι και μια κολοφαρδία, έτσι, και μια κολοφαρδία. 100%. Είναι η περιπέτεια, είναι το γούστο. Δηλαδή γνωρίζεις ότι μπορεί να μην φτάσεις. Επίσης γνωρίζεις ότι μπορεί να φτάσεις στη Δράμα μετά από ταλαιπωρία 3-4 ωρών από τους κολόδρομους που υπήρχαν τότε και τα οτοστόπ και να μην μπει στο γήπεδο. Φαντάζεσαι. Δηλαδή αν δεν είναι ο Βεζιρτζής να μας βάλει, δεν θα μπούμε στο γήπεδο. Δεν υπάρχει τρόπος άλλος να μπούμε στο γήπεδο. Μόνο με την αποστολή του ΠΑΟΚ μπορούσαμε να μπούμε και να μας πετάξει μέσα. Κατάλαβες Παντέλο. Έτσι και ο οπαδός σήμερα του ΠΑΟΚ σε άλλες περιπτώσεις άλλης ομάδας, ο οποίος θα πάει και δεν θα βρει. Να ρωτήσω κάτι για να το διευρύνω, ας πούμε, να φύγουμε από τον ΠΑΟΚ, Παντελή Αμπατζή. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να πάνε στο Final Four του μπάσκετ στο Βερολίνο. Σωστά. Βέβαια. Και οι δύο. Τα εισιτήρια δεν θα είναι πολλά. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι φέτος ο Παναθηναϊκός από ένα σημείο και μετά όλα τα μάτς είναι sold out. Ο Ολυμπιακός πάρα πολλά παιχνίδια τις τελευταίες σεζόν, γιατί έφτασε και Final Four, πέρσι έφτασε στον τελικό, έχει και καλή ομάδα κτλ. Πάρα πολλά παιχνίδια είναι sold out. Αυτά που θα πάρουν οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί για το Βερολίνο, μπροστά στη ζήτηση θα είναι ελάχιστα, Παντέλο. Φυσικά, περιμένεις να μάθεις και τις άλλες ομάδες του Final Four για να αντιληφθείς αν οι άλλοι θα τα εξαντλήσουν. Μπορεί να μην είναι τόσο λαοφιλές οι άλλες ομάδες ή να μην είναι ταξιδιάριδες οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Ή να πας να μην βρεις για τον ημιτελικό, αλλά να καβατζωθείς για τον τελικό από κάποιον που η ομάδα του δεν προκρίθηκε στον τελικό, αλλά είχε εισιτήριο. Καταλαβες. Θα πας στο Βερολίνο, Παντελή Αμπάτζη. Θα πάει ο Βάζελος, θα πάει ο Γάβρος. Να πάνε για τη μυρωδιά, για το τζέρτζελο, για το τι έγινε, τι να γίνει, για το γούστο. Ολοκλήρωσα την, πώς τη λένε, τη ρητορία μου. Λέει παρακαλώ. Ένας ντροπή. Ντροπή. Ο Ράγκα από αυτή την εκδρομή, ναι, έβγαλε και 200 δραχμές που βρήκε σε ένα χωράφι. Όχι, εντάξει, εντάξει, αλλά φάγαμε και τα ζουβλάκια. Πολύ κολόφαρδος. Εγώ, εκείνη η μέρα, ναι ρε φίλε, ο Τολμονικά. Ο Τολμονικά, ρε φίλε. Δεν έχεις άδικο. Ο Τολμονικά. Εσύ. Και αυτά μένουν στην ουσία. Έτσι περάσαν τόσα χρόνια και τα θυμάσαι. Νεαροί ήμασταν. Αυτό είναι 90 κάτι. Δηλαδή ήμουν 25 τότε. Μπορεί να μην. Κοντά, άντε βαριά να ήμουν 25. Βαριά να ήμουν 25. Περιπέτεια. Τι μένει, ρε Παντέλο. Τι μένει. Δάσκαλε, θέλω να έρθω Ελλάδα διακοπές, ναι, αλλά δεν έχω φράγκο. Ναι. Βρέζουμε έναν τρόπο. Εντάξει, τώρα το stop τελείωσε. Πάει, εγώ δεν παίρνω ποτέ με τίποτα, ναι, κανένα. Όχι, εγώ δεν παίρνω. Και εγώ δεν παίρνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τις προάλλες πήρα κάποιους πιτσιρικάδες, 4 πιτσιρικάδες, και τους πήγα από το πλαγιάρι στον Τρίλοφο. Τους ήξερες. Όχι. Πιτσιρικάδες, πολύ πιτσιρικάδες, σαν τους δικούς σου. Τόσο πιτσιρικάδες, 13-14 χρονών, που πάνε από Τρίλοφο, επειδή στον Τρίλοφο δεν έχει τίποτα, πάνε πλαγιάρι να πιούν έναν καφέ, έτσι να. Τι έγινε, τι να γίνει. Ξέρω και το μαγαζί. Ωραία. Ένα έχει. Ναι, και τους λυπήθηκα. Και κάνανε το στόχο. Τι. Σταμάτησε, λέω, πού πάτε, ρε. Λέει, θείο, θείο. Λοιπόν, όπως είσαι, ανεβάζει το παράδειγμα. Και... θείο, λέει, στο πλαγιάρι πάμε. Λέω, μπείτε, ρε, θείο. Μπείτε μέσα, ρε, θείο. Λέω, μπείτε. Τους λυπήθηκα, παιδιά, έχει μια κατηφόρα, μια νηφόρα, δηλαδή είναι. Καλά μισά ώρα ταλαιπωρία. Στο θείο όμως. Εντάξει, στο θείο τι να κάνω, θείο. Θείο το και πρώτο... μέσα αμάξι μιλούσατε μέχρι να φτάσετε εκεί. Πώς, τι ομάδα τι είναι, ο ένας, τι ομάδα. Από... τι ομάδες ήταν. Είχε και Παοξίδης και Αριανό είχε. Στους είχε και Αριανό. Ναι, είχε, είχε. Και τι είπες. Τίποτα, ρε. Εντάξει. Όχι στον Αριανό, τι τα είπες στα παιδιά σας. Α, κάναμε λίγο χαβαλέ. Ξέραν να ακούνε καθόλου, ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα, όχι. Αυτό έγινε τώρα έχει κανένα 2 χρόνια. Λοιπόν, παραπάνω έχει 2 χρόνια. 4 χρόνια. Τις προάλλες δεν είπες. Τις προάλλες λέω 4 χρόνια. Τώρα είναι κλειστός ο δρόμος, ε. Δεν τον έχει. Έσπασε ο δρόμος από τη βροχή. Οι προάλλες είναι 4 χρόνια. Οι προάλλες είναι κανένα 4 χρόνια, ναι. Λοιπόν, το θείο, το πρώτο άκουσα, έχει πάνω από 4 χρόνια.
που περνάω έξω από το σχολείο της Επανομής, παίζουν οι πιτσιρικάδες μπάλα στην αυλή, απόγευμα είναι, mm-hmm. δίνει ένας άμπαλος μία και την πετάει έξω από τα κάγκελα. Λοιπόν, και πάω εγώ να τη μαζέψω και έρχεται ένας πιτσιρικάς στο κάγκελο και μου λέει, θείο θα μας δώσεις την μπάλα. Φίλε, τι μαχαιριά ήταν αυτό. Σοβαρά, ε. Ναι. Τι μαχαιριά. Θείο, 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 θα δώσεις την μπάλα. Και μπάλα μπέτρια 65, έλα η μπάλα. Έλα θείο, ευχαριστώ έλα, θείο. Ναι θείο, ναι θείο. Φοβερά πράγματα με τους θείους. Είναι μαχαιριά το θείο. Μαχαιριά, μαχαιριά. Αυτά με τους θείους. 1500 λέει με εισιτήρο σε σωστή θύρα, 2000 με εισιτήρο σε λάθος θύρα και καμιά 2000 χωρίς εισιτήρο γιατί έτσι. Λέει ένας φίλος από τα Σέρας. Εντάξει, να έχουμε και το νου μας λίγο. Τώρα διάβαζα το πρωί διάφορα δημοσιεύματα. Αφού διάβασα ένα δημοσίευμα, λέει θα υπάρχει έφυπη αστυνομία. Oh. Δύσκολη φάση. Ωραία αυτή. Ναι, τους πρωτοσυνάντησα στην δεν Ισπανία. Δεν τους πλησιάζει κανένας. Δεν περπατάνε. Μπρούκλιδες. Τους πρωτοσυνάντησα στην Ισπανία. Ναι. 1989. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης έπαιζε ο Πάολο Φούτρε. Για να σας δώσω τώρα το πιο γνωστό όνομα τότε. Έχει καμία σχέση με το Φούτερ. Όχι, εντάξει. Πάολο Φούτρε από τους στο top 10 των Πορτογάλων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών. Δεν ήταν Εουσέμπιο, Φίγκο ήταν όμως για την εποχή και του. Και είχε τους έφηπους. Και είχε έφηπους. Καταρχήν χθες ήθελα να πω κάτι άλλο, με αφορμή το λογαριασμό που πλήρωσαν οι Μπούφοι, οι Μπιλμπαίνοι και φάγανε πόσα πιάτα γαρίδες. Okay. Τότε, και δεν νομίζω να έχει αλλάξει τώρα, στα μπαράκια, έχεις, σου ρίχνουν τις γαρίδες στην μπάρα πάνω, Παντελή Αμπατζή, και τις τρως με τα χέρια και τις πετάς κάτω. Κάτω. Τσόφλια. Κάτω, άκου. Έχει γάτες. Όχι, πριονίδι. Τι έχει. Πριονίδι. Ναι, και. Δηλαδή, εκεί τα πετάς τα τσόφλια, για να μην γίνει λαδώνει το πάτωμα. Τα πετάς τα τσόφλια κάτω στο δεν πάτωμα. Δεν είναι πιο απλό να έχεις ένα πιατάκι δίπλα. Δηλαδή, είναι η μπάρα. Στο τέλος του τραπεζιού, εδώ, στο γραφείο, έτσι, στο τέλος του τραπεζιού. Από την μπάρα μέχρι εδώ, δηλαδή απόσταση σε ένα μπαράκι με normal χώρο, μία απόσταση για ένα περίπου μέτρο, όλο το κάτω στο πάτωμα έχει πριονίδι. Χάθηκε να έχουν ένα τέτοιο. Τρώνε και τα πετάνε ένα κάτω. Ένα πιάτο δίπλα να τα πετάνε. Φίλε, τι να σε πω τώρα, έτσι είναι, το γουστάρουνε. Το γουστάρουνε. Είναι οι Ισπανοί, είναι πολύ στο όρθιο το φαΐ. Με τα μπογκατίγιας, πώς τα λένε αυτά τα σαντουιτσάκια. Τάπας και τέτοια. Τάπας, μάπας, ναι. Και γαρίδα με το χέρι, βρωμιάρες εκεί, τα πετούσα κάτω. Δηλαδή μπαίνεις στο μαγαζί και αν δεν έχουν σκουπίσει, μπορεί να δεις στο μισό μέτρο να έχει τσόφλια από γαρίδες. Αυτό με τους έφηπους τώρα έξω, έξω από το Βιθέντε Καλντερόν. Ορίστε. Εκεί που είχε τους έφηπους. Εκεί είχε τους έφηπους. Φάγαμε τις γαρίδες, πήγαμε στο γήπεδο, σου περνάνε οι έφηποι. Κάνε μαγκιά άμα θες εκεί. Κάνε μαγκιά! Ξέρεις πώς λένε στα γερμανικά αγαπώ τα άλογα τώρα που λες για έφηπους. Αγαπώ τα άλογα. Ναι. Αγαπώ είναι η Χλίμπιντριχ νομίζω, κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά αγαπώ τα άλογα. Ό, δεν ξέρω. Η Χλίμπιντριχ. Σταμά. Τιμωτάχη έφηπη αστυνομία. Ένα ντρόν λέει το οποίο θα παρακολουθεί τα πάντα και θα υπάρχουν λέει και κανόνια νερού. Αυτά τι είναι τα κανόνια νερού, εσύ. Ε? Ξέρει κανένα ντερβίση να μας ενημερώσει. Έχουμε είναι τα κανόνια νερού. Έναν τύπο κανόνι καιρού. Νερού. Ναι. Κανόνια νερού. Πώς το λένε το δικό μας, έχει και όνομα. Το κανόνι νερού. Έχουμε στην Ελλάδα κανόνι νερού ναι. που έχει και όνομα. Δεν έχω ιδέα. Το λένε κάπως. Ποιος ξέρει, ποιο τσακάλι ξέρει. Ας δώσουν τα τσακάλια την απάντηση. Δώσε κλειδιά Παντέλο να δω λίγο μηνύματα. Γιατί είμαι πολύ στα πολύ φρέσκα, στα μηνύματα, να δω αν έχει ωραία, κάτι έτσι επειδή να κάνουμε... έδωσα και χαζομαρίτσα μπόνους, μπόνους χαζομαρίτσα ήταν το Χλίμπιντριχ. Μπόνους, ναι. Πόσα like έχουμε, να μην δώσω τώρα F5, πόσα like έχουμε. 15 like. Λέγε, ρε, στα 28 177. Είναι. 177, είμαστε 900. Δεν πιστεύω να πέσουμε. Μπορεί να φτάσουμε και τους 1000. Και πόσα έχει. Τι εννοείς. Πόσα like έχει. 180. 180. Επειδή είναι 5 με 7 σήμερα και ημέρα αγώνα, και όπως γράφω στον τίτλο «Η πιο καυτή βραδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι την επόμενη». Βεβαίως. 500 like, Παντέλο. Το λες. Ναι, ναι, για πάρτι σου. 500 like. Επειδή είπα και ενδιάμεσα. Ναι, βέβαια, έτσι. Είπες και το κλιμάς, το μετράς. Ναι. Δώσε σιγά σιγά κλειδιά, δώσ' μου δηλαδή 1,5 λεπτό. Το κλειδί είναι το YouTube, από εδώ που μας βλέπετε.
Οπωσδήποτε θέλουμε like, 500 είπε ο Ράγκα για να πούμε χαζομαρίτσα. Πάμε να σμπρώξουμε και το βίντεο γενικότερα. Όσοι είστε μέσα και δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας, οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι των Πεταράδων, πατάμε και το κουδουνάκιο και μας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που ξεκινάει ένα live και κάθε φορά που μπαίνει ένα καινούριο βίντεο. Περιγραφή βιντεακίου έχει το link για το Spotify, μπαίνετε και μας ακούτε τις εκπομπές την επομένη και φυσικά έχουμε τη τζατάρα μας την ωραία που τα λέμε και κάνουμε το χαβαλέ μας και όσο νούπο νομίζω ότι σήμερα έχουμε βομβαρδισμό από καλοπάκια, φίλε μου Ράγκα. 7, νομίζω. Το αριθμό. Ναι, κάτσε να δω. Πάρα πολύ 6 ωραία. 6 ή 7. 7, 7. Πολλοί βρήκανε καλοπάκια. Το όνομα από το δικό μας κανόνι νερού. Ποιο είναι? Νομίζω Έαντας. Δηλαδή, δώσ' μου ένα στίγμα, δεν το καταλαβαίνω. Θα να σου το δείξω. Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό το κανόνι νερού? Υπάρχει κάπου το... το έχει πυροσβεστική και το κάνει βόλτα το και το χρησιμοποιεί. Η αστυνομία. Ναι. Είναι θωρακισμένο όχημα, σκέψου, ρε παιδί μου. Ένα θωρακισμένο όχημα. Ναι. Σαν τάνς. Ναι. Είναι θωρακισμένο όχημα. Ναι. Το οποίο έχει μεγάλη δεξαμενή με νερό. Mm-hmm. Και πάνω έχει ένα κανόνι για να διαλύει πορείες, για να κάνει τέτοια αλήθεια. Πράγματα. Αλήθεια. Ναι. Χρησιμοποιείται. Ναι, έχει χρησιμοποιηθεί. Έχει χρησιμοποιηθεί. Τι λες? Κάτσε να σου το δείξω κιόλας. Να σου πω κάτι. Να τα. Να σου πω κάτι. Τα βλέπεις. Τώρα ένα εγώ, μπλε και ένα άσπρο. Ο αγλαός. Ναι. Επειδή το πιο σύνηθες που χρησιμοποιεί η αστυνομία ναι. για να διαλύσει τα πλήθη και ορισμένες φορές η χρήση του γίνεται άκομψα, για να μην πω άλλη λέξη, είναι τα δακρυγόνα. Καλύτερα να ρίχνουν νερό τι λες, ρε, παρά δακρυγόνα. Αυτό δεν ρίχνει νερό με το λάστιχο. Όχι. Αυτό σε πήρε και σε σήκωσε. Όχι. Δηλαδή πίεση καλύτερα μεγάλη. Δακρυγόνα σε και. Σε ρίχνει κάτω σε τσαλακό. Καλύτερα δακρυγόνα. Ούτε το δακρυγόνο τι, είναι. Τι να σε πάει δακρυγόνο. Τι να σε ρίχνει. Τίποτα. Τα ωραία. Τριαντάφυλλα. Τα ωραία. Εντάξει. Οκ, οκ, οκ. Λέει ο φίλος ο Καμπαμαρού Παύλος. Στο εξωτερικό λέει. Αυτό ο Καμπαμαρού Παύλος. Αυτό λέει το κανόνι το χρησιμοποιούν συνεχώς αντί για δακρυγόνα. Να, είδες που συμφώνησε ο φίλος. Άλλος όμως συμφωνεί με τον Παντέλο. Αυτό λέει Ράγκα μπορεί να σε πετάξει 5-6 μέτρα μακριά. Okay. Όχι, είναι πάρα πολύ δυνατό το. Ο Αντώνης λέει, στέλνει το καλύτερο μήνυμα. Καλύτερα λέει, καλύτερος είναι ο λιθοβολισμός. Όχι, ρε παιδιά, είμαστε κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, τι τραγούδι. Και πέσους να μην μιλάνε για πέτρες σε μένα. Ναι, μην μιλάτε. Γιατί τη γυναίκα τη λένε πέτρα. Παιδιά, μην μιλάτε για πέτρες. Το έχουμε παντού, μην. Μέσα στην πέτρα είναι. Μέσα στην πέτρα είναι. Παντελό. Πέτρα, ναι. Με ρολόι ξεκινήσαμε. Ναι. Το τραγούδι μας. Ποιο ήταν το τραγούδι του μεγάλου... Αμωτό. Α, δεν θυμάσαι ποιος. Τριαντάφυλλου. Σοβαρά μιλάς. Του Τριαντάφυλλου, ναι. Ο Τριαντάφυλλος μεγάλος σε τι? Έστω παντοφλοβολισμός. αυτό είναι δεκτό, δεκτό. Και άλλωστε, η μισή που θα τρώνε την παντόφλα από τους μπάτσους, συνηθισμένη είναι στην παντόφλα, γιατί την τρώνε και στο σπίτι. Και έτσι έχουν πάθει ανοσία. Συμφωνώ. MVP της εκπομπής μέχρι τώρα. Ο φίλος ο Στέλιος, ο Γκεντζολάρη, άμα το διαβάζω σωστά γιατί είναι στα λατινικά, ο παντοφλοβολισμός. Ναι φίλε, έβγε. με ρολόι. Ρε φούξη, ναι. Σανδάλι στρίγγιο όμως. Ντροπή. Το ξέρεις, είναι αυτό με τα ειδιχάλα. Ναι. Ξεκινήσαμε, πατάνε αυτό, ρε. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που λέει μέσα για ρολόγια. Σπάω τα ρολόγια του Τριαντάφυλλου. Ωραία. Με αφορμή το ρολόι το οποίο μόστραρε πρεμιέρα έκανε το ρολόι ο Γκουαρδιόλα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου προχθές. Ρεάλ από τη Μαδρίτη, Μάντσεστερ από το Σίτι. Και δείτε μόστρα. Ενώ μπορεί το... Βγαίνει ο Φόντεν, αλλαγή. Σωστά, Παντελή Αμπατζή. Mm-hmm. Ωραία φανέλα φορούσανε. Μισό λεπτό τώρα. Βλέπεις το χέρι του Γκουαρδιόλα. Το βλέπω. Το αριστερό. Το βλέπω. Που κάνει μόστρα το ρολόι. Μόστρα το ρολόι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το έχει το χέρι. Δείξε με λίγο. Το έχει το χέρι λίγο. Έτσι. Έτσι. Full. Ναι, full. Το έχει το χέρι έτσι για να φαίνεται το ρολόι. Ενώ συνηθίζεται όταν βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές να τους δίνεις ένα
στον κολαρίνγκο έτσι, στον ποπουδάκο. Ένα πατ-πατ. Ένα πατ-πατ. Λοιπόν, αλλά άμα το δώσει πατ-πατ ο Φόντεν, δεν θα φανεί το ρολόι. Παντελή Αμπατζή. Δείξ' το. Δείξ' το. Να το Σοφιάκα. Όχι, ρε, να το Σοφιάκα. Ναι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Άκου λες. Το ράγκα τώρα. Άκου το ράγκα τώρα. Και συμφωνώ με τον Τόλι τον Αλιενόγλου. Μπαρμπίσια φανέλα. Από τον Μπάρμπι φαντάζομαι. Πολύ ωραία. Ναι. Μπάρμπι είναι η φανέλα. Δεν είναι ωραία η φανέλα. Παντελή Αμπατζή. Την ταινία την είδε. Μπάρμπι. Α, είμαστε παντελώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ρολόι του Γκουαρδιόλα. Το οποίο το έκανε μόστρα. Δείξε μας, δείξε το μας κιόλας σε ολοσέλιδο. Πάντως αυτή που έπαιζε την Μπάρμπι είναι φωτιά. Ανοσία έχω πάθει. Ανοσία έχεις πάθει. Να το ρολόι. Αυτό είναι το ρολόι. Λοιπόν, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Πόσο κάνει αυτό το ρολόι, Παντελία Μπατζή. Ξέρω εγώ, 300 είναι ευρώ. Είναι Ρίτσαρντ Μίλι. Ποιος Ρίτσαρντ Μίλι. Έτσι είναι. Ελβετικό. Το μόνο Μίλι που ξέρω είναι το Μίλι το Βανίλι. Ρίτσαρντ Μίλι. Ναι. Το έδωσα στα λατινικά, μπήκα εκεί η Wikipedia πώς τα λένε κτλ. Για να δω πώς θα το προφέρω στην εκπομπή. Τώρα, άμα κάνω λάθος οι Googleίδες, κάνω λάθος κι εγώ. Ρίτσαρντ Μίλι. Και έχει, Παντέλο. Ναι. Πόσο έχει μάγκες, δεν είναι το πράσινο Μίλι. Και αυτό γράφει το πράσινο Μίλι. 600 χιλιάρικα. Ανεβείτε. 300 λέει ο άλλος. Ανεβείτε. Δεν είναι το ρολόι των Μίλι Βανίλι. Λοιπόν, ανεβείτε. 1,5 κάπα. Να μάθαμε και τα κάπα. Μάθαμε και τα κάπα. Αποκλείεται να φορούσε ο Λουτσέσκου ίδιο. Αποκλείεται. Κοντά είστε μάγκες. Είστε πολύ κοντά. Αυτό το ρολόι έχει 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Παντελή Αμπατζή. Ζυγίζει, δείξω ξανά, σε παρακαλώ. 3 ευρώ στο καπάνι, λέει. Ζυγίζει 18,83 γραμμάρια. Με το λουράκι. Δεν ξέρω. Τι ξέρεις, ρε Χρήστο. Ρε Παντελό, το παίρνω από τους Ισπανούς. Πας να κάνεις μόστρα το ρολόι. Ναι, το κάνω. Ρίτσαρντ Μίλε. Μίλι. Έτσι. 18,83 ζυγίζει. 1,3 κοστίζει. Τι άλλο να ξέρω. Διαβάζω το κείμενο στα ισπανικά. Έχει ορολογίες ορολογιών. Και τι τώρα. Δεν τις ξέρω, ρε φίλε. Ας κάνει κάποιος ρεπορτάζ να βοηθήσει την κατάσταση. Εσύ λες δηλαδή ότι το πλέρωσε και το πήρε. Κοίταξε να σου πω, αυτός παίρνει κανένα κοσάρικο το χρόνο. Ξέρεις πόσα τέτοια έχει σε όλο τον κόσμο. Ελάχιστα. 50. Ναι, ναι. Ελάχιστα. Έχει το 1 από τα 50. Έχει το 1 από τα 50. Μάλιστα. Αυτός παίρνει 20 εκατομμύρια το χρόνο. Έδωσε, αν έδωσε, και δεν το έχει για να το έκανε κούτρα η εταιρεία για να το διαφημίσει στον Μπερναμπέου και να κάνει το γύρο του κόσμου. Μπορεί να έχει κανένα 10 πούλητα με το που το φόρησε ο Γκουαρδιόλα και βγήκε και στα social και στα τέτοια. Μπορεί 10 μπρούκλιδες να πήγαν να τα αρπάξανε. Μπορεί να το πήρε και κούτρα. 1,3 έχει. Αφορές 1,3 ρολόι, ρε φίλε. Παντέλο. Εγώ πιστεύω ότι το έχει πασάρει η εταιρεία για να το κάνει μόστρα και για να το δείξει και καλά. Ναι. Πιστεύω ότι δεν έδωσε τόσα. Αλλά άμα παίρνει 20 το χρόνο. Δύο ερωτήσεις. Όχι, ρε φίλε, δεν το δίνεις. Δεν τα δίνεις. Όχι, δεν τα δίνεις. Εσύ τα δίνεις. Αν έπαιρνες 20, θα τα δίνεις. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε το ίδιο με αυτούς. Έχεις μέχρι στιγμής 150 εκατομμύρια. Χαλαλίζεις ένα για να πάρεις ένα ρολόι. Εγώ στην τράπεζα έχω 200 ευρώ. Λοιπόν. Αυτό στην τράπεζα έχει. 200 χιλιάρικα με την πατέρα. 200 ευρώ. Λοιπόν. Αυτό στην τράπεζα έχει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή γίνεται ο κάθε ραγκάτσης και ο κάθε φίλος μεσοαστός τώρα με ροκαματιάρης που μας ακούει και μας παρακολουθεί να σκέφτεται σαν τον Γκουαρδιόλα. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Βλέπεις διάφορα να γίνονται γύρω σου από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν. Αλλιώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, Παντέλο. Μην προσπαθήσουμε να μπούμε στη λογική. Τι έγραψα, πες. Λέει από κοκαίνη, λέει το ρολόι. Τι αλητία είναι αυτή, ρε φίλε. Έχει κάτι. Όχι διαμάντια, γιατί κάτι έχει. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Δύο πράγματα. Για τα παόκια. Το ένα, πανελλήνια ερώτηση. Η δεύτερη. Ποιος πρόεδρος του ΠΑΟΚ μπήκε στη θύρα 4 και έφυγε από την. Όταν έφυγε, έψαχνε και δεν έβρισκε φυσικά. 12 ευρώ στον Άγιο Μάμα. Ναι. Έψαχνε και δεν έβρισκε το πορτοφόλι του. Και το ρολόι του. Τι, ξανά. Πρόεδρος του ΠΑΟΚ, παλαιότερα. Μπήκε στη θύρα 4, ήθελε να πάει στη θύρα 4 να δει το μάτς με τους οπαδούς. Και όταν έφυγε, αντιλήφθηκε ότι λείπανε το πορτοφόλι του και το ρολόι του. Ποιος.
Έτσι όχι ο Ζαγοράκης. Έτσι έφυγε, κοίτα. Το πορτοφόλι έκανε ένα για από την τσέπη. Ναι. Όχι ο Βουλινός. Όχι ο Ζαγοράκης. Σιγά μην πάω ο Ζαγοράκης με πορτοφόλι στη θύρα 4. Ούτε ο Σαββίδης. Όχι ο Ιβάν. Είχαμε κι άλλο Σαββίδη, Φρουτέμπορα, στον ΠΑΟΚ. Το βρήκαν μερικά τσακάλια. Βεβαίως, βεβαίως, Παντελό. Πάντως μπορεί να έτυχε. Τι να έκανε? Να έτυχε. Να σε πω τώρα κάτι, δηλαδή. Ένας πολύ καλός άνθρωπος ήταν ο συγκεκριμένος, ο οποίος μάλιστα έκανε και μια πολύ μεγάλη δωρεά στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου χτίστηκε το παλατάκι, η κόπεδο, σούξου, μούξου κτλ. Ναι. Ο μεγάλος Δεδέογλου. Ναι. Η πιτσιρικαρία δεν το γνωρίζει. Απλά δεν γνωρίζει και το σκηνικό. Ένα αυτό. Το βρήκαμε. Τελειώσαμε. Δεδέο, ποιος γούμενος, ρε. Ποιος είχαμε, μην μπορούσε να πάει γούμενος στην 4. Λοιπόν, ο Ελαφροχέρης 4, άστο, φίλε. Έλα, πουδιάρι, άστο. Ποιος Έλληνας προπονητής. Αμάρε ράγκα όλη την ώρα. Ναι. Και το κλείνουμε και πάμε στα ποδοσφαιρικά. Στα καθαρά ποδοσφαιρικά δηλαδή. Λίγο Champions League, Europa και μετά όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ποιος Έλληνας προπονητής είναι φαν των ορολογιών και αν είχε την οικονομική επιφάνεια του Γκουαρδιόλα. Όχι, θα έπαιρνε τέτοιο. 100%. 100%. Τώρα πέρα από την θα πλάκα. Έδινε, καθόλου πλάκα δεν κάνω. Ο συγκεκριμένος θα έδινε 1,3 εκατομμύρια ευρώ και θα έπαιρνε αυτό το ρολόι. Έλληνας προπονητής. Έχει κόσμο που έχει μεγάλη αρρώστια. Ενεργός είναι. Ενεργός είναι. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα η αδερφή μου. Ναι. Έχει τρέλα με τα ρολόγια. Ναι, ρε. Δεν είναι ακριβά. Δηλαδή είναι το 40, 50, okay. 60, 70, okay. 40, 80 okay. εκεί. Ναι. Αλλά έχουν τρέλα. Θέλει συνέχεια ναι. ρολόγια. Έλληνας είπα. Όχι ξένος στην Ελλάδα. Το βρήκε ένας μέχρι τώρα. Ένας. Δύο μέχρι τώρα. Ωραία, δύο. Ο Αλέκος ο Βοσνιάδης γράφει ένας. Όχι ο Τερίμ, ρε παιδιά. Έλληνα λέει. Όχι Έλληνα λέω. Δύο με. Ποιο Σούλης Παπαδόπουλος, ρε φίλε, να έχει τρέλα με τα ρολόγια. Έτσι όπως τον βλέπετε, ενδυματολογικά, στυλιστικά, μπορεί ο Σούλης Παπαδόπουλος να υποστηρίξει με αυτή την εμφάνιση ένα καλό ρολόι. Όχι. Ο Δερμιτζάκης θα μπορούσε. Δεν είναι. Δεν είναι ο Δερμιτζάκης. Ο Δερμιτζάκης έχει τρέλα με τα μαντιλάκια. Δεν θα τον δείτε. Να βγαίνει ατιμέλητος. Σακάκι. Πολύ μου αρέσει. Δεμιτζάκης. Μου αρέσει. Φιλέ, πρέπει να είναι ο πιο καλοντημένος Έλληνας προπονητής. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Δεμιτζάκης στην τρίχα. Στην τρίχα. Μαντιλάκι αυτό είναι τζιτζιλονάτος. Δεν είναι ο Ραγκάτσης ο Έλληνας προπονητής. Ούτε ο Πάμπλο Γκαρσία είναι που δεν είναι και Έλληνας. Ο Παράσχος. Ποιος Παράσχος ο Νασούμε, ρε φίλε. Για τον οποίο το Χούρογλου όταν το ρωτήσανε. Αν είναι καλός προπονητής, λέει, είναι καλός προπονητής ο Παράσχος. Τι είπε, ρε φίλε, ο Χρουγλου. Τι. Λέει, είναι πολύ καλός να τον έχεις πεθερό. Ρε προπονητής, ρωτήσαμε, λέει, πολύ καλός να τον έχεις είναι πεθερό. Είναι σαν τον άλλο που λένε, ωραία αυτή η φίλη σου. Πολύ καλό κορίτσι. Πολύ καλό κορίτσι, ναι, πολύ καλό κορίτσι. Ποιος ο Φρυδόπουλος και τένες μου γράφεται. Ένας είναι, ανέβαστον. Ανέβαστον, Παντελή Αμπατζή. Και ο Αναστασίου ανάλατος είναι, φίλε. Δεν έχει το στυλ. Το στυλ. Οκ, okay, είναι αξιοπρεπής, ως Μούρι, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά ένας. Νάτος. Αυτός. Φιλέ, στυλ. Ποιος είναι αυτός? Ο Αλενατόρε, ρε φίλε. Ο Αλενατόρε, ρε φίλε. Πρόσφατα τον κάνανε συνέντευξη μπεταράδες. Νίκος Αναστόπουλος. Προπονητής στην Καλαμάτα. Τώρα, πέρασε. Και από πού δεν πέρασε. Και από πού δεν πέρασε. Δεν έκανε. Σε μεγάλο κλαμπ δεν πήγε. Σε πολύ μεγάλο κλαμπ. Δηλαδή. Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, τέτοια αυτά, δεν. Μέχρι τον Άρη εδώ έφτασε, μέχρι εκεί. Παραπάνω, πιο μεγάλο κλαμπ ακόμη, δεν μπόρεσε να πάει. Ο οποίος είναι ωραίος τύπος, λέει η πιάτσα. Στην παρέα εννοείς. Ναι ρε παιδί μου, είναι ωραίος τύπος, δηλαδή έχει να πιήσει μαζί του καφέ εκεί στο κολονάκι που αράζει. Πώς λένε το μαγαζί, δεν το θυμάμαι. Πώς λέγεται το μαγαζί, Ντιμπάκο έχει ένα. Γουστάρει, ας πούμε, μποέμικη ζωή, κάπως ναι, έτσι. Ναι, εντάξει, ναι, ωραία. Ναι. Και άρρωστος με το εσπρέσο. Όταν ήταν στον Άρη, πήγαινε ντακάπο. Όλα τα ξέρετε. Όλα τα ξέρετε, ρε σκυλιά. Όταν ο Αναστόπουλος, ντακάπο, ναι, ντακάπο. Στην κάθοδό μου τώρα στην Αθήνα, επειδή με πήγε ο φίλος μου, με έκανε περιήγηση και στο κολονάκι, λέω, Αλενατόρε, πού πίνει καφέ? Λέει, δεν θα πάμε. Εμείς θα πάμε, λέει, στο άλλο. Κάτι με Λυκόβρηση. Εκεί πιαμε καφέ. Λυκόβρηση λέγεται το μαγαζί, δεν ξέρω πώς λέγεται, παιδιά.
Και τον Ντακά που ήταν. Τίνγκα ήταν. Και ήταν εκεί, εκεί που ήταν ο Αλενατόρο, εκεί πίνει καφέ. Άρρωστος με το εσπρέσο, όταν ήταν στον Άρη προπονητής, πήγαινε στο Κόσμος τα πρωινά και έπινε μίνιμουμ, Παντέλο, μίνιμουμ 5 εσπρέσο. Όχι ρε φίλε, minimum, πολλά, πολλά είναι, πολλά είναι. Τι να σε πω τώρα. Το, μου το λέει ο φίλος μου που είχε το μαγαζί, μέσα στο Κόσμος. 5 εσπρέσο μίνιμουμ, εσπρεσάκιας και ρολογάκιας. Αυτός είναι ο Αλενατόρε. Το κλείσαμε. Ντακάπο. Ναι, ντακάπο. Λυκόβρηση, ναι, αυτό. Εστιατόριο καφέ. Ναι, Γρηγόρη Χ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εκπληκτικός καφές. Δεν ξέρω πόσο έχει ο καφές εκεί, γιατί δεν πλήρωσα εγώ. Παιδιά... Παιδιά, επειδή έχετε φαγωθεί με τον Λουτσέσκου χθες. Τι έκανε το χθες? Τι ρολόι φορούσε, ναι, ήταν ίδιο. Αποκλείται να είναι τέτοιο. Δεν είναι ίδιο. Όχι, παιδιά. Το είδα κι εγώ, μοιάζει, αλλά καμία σχέση. Στιγμάτος είναι. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, εμένα μου αρέσουν αυτά, τα προσέχω πάρα πολύ. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχεις τη φωτογραφία που σου είχα στείλει, που βάζει ο Σντόεφ που τρέχει στον Λουτσέσκου και πανηγυρίζει, ή σου φύγε? Πού να την έχω. Οκ, okay, δεκτό, άστο. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ φορούσε καταπληκτικό τζιν. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Καταπληκτικό τζιν. Καταπληκτικό. Μου θύμισε τα νιάτα μου. Ξέρεις ότι είναι γιατρός, έτσι. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Τι γιατρός είναι ο Λουτσέσκου? Λοιπόν, κοίτα, δεν είναι το χθεσινό. Το ρολόι δεν είναι ίδιο. Ποιο ρολόι, αυτό που φοράει τώρα ο... Βλέπεις αυτό για τις μεταφράσεις. Δεν είναι σαν να φοράει στεθοσκόπιο. Ναι, ναι, αλήθεια λες. Πονάτε, παρακαλώ. Αλήθεια λες, αλήθεια λες. Δεν είναι τέτοιο το ρολόι. Επίσης, δεν μπορεί, είπαμε... δεν μπορεί ο Λουτσέσκου να δώσει. Όχι ότι δεν έχει, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου. Δεν έχει και ο μπαμπάς του και αυτά έχουν. Ρε, έχουν λεφτά. Μπορεί έχει ο Λουτσέσκου να δώσει ένα εκατομμύριο να πάρει ένα ρολόι, αλλά ναι, είναι extreme. Δεν το δίνεις. Δεν το δίνεις. Ναι, Παντελό. Είπες ότι αυτή που παίζει την Barbie δεν σε κάνει. Όχι, είπα ότι έχω. Η μεγάλη Margot, αυτή εδώ. Μάρκο ντρόπι ρε εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο? Συνηθισμένη. Και σε άλλο ρόλο εδώ. Παντελό. Στο Τζόκερ εδώ, κοίτα πως είναι. Ωραία κοπέλα. Ωραία. Στο Τζόκερ που είναι, στο Batman. Συνηθισμένη. Τι είναι? Συνηθισμένη. Μάλιστα. Εντάξει ρε Χρήστο. Έπρεπε να σας έχω όλους εσάς. Ακούστηκες. Όλους εσάς τους μας λίγους. Μας είπες τη Μάρκο ντρόπι. Έπρεπε να σας έχω όλους εσάς τους λίγους, ναι, στη Μόσχα. Αφού τρώμε το steak alone. Εκείνο το βράδυ έγινε το σκηνικό. Τρώμε το steak alone. Χωριζόμαστε μετά ποδαρόδρομο, ένας, δύο, ένας εκεί, ο ένας ξέρω εγώ. Και πάμε με τον Τσορμπατζόγλου, πάμε στο ξενοδοχείο. Μπαίνουμε στο ξενοδοχείο και με το που μπαίνω, απέναντι, έχει έναν δερμάτινο καναπέ κατσακαλάδικο, κάθεται ημίς διάστημα, Παντελία Παντελία. Παιδιά, ημίς... Ημείς διάστημα. Κάθεται, το λέω Τσορμπά, κάτσε να σηκωθεί, να τη δούμε και να φύγουμε να πάμε στο δωμάτιό μας. Όχι, λέει, πτώμα είμαι. Τι είναι ο άοσμος, έφυγε. Ο δικός της, δεν ξέρω αν ήταν γκόμενός της ή ήταν ο κύριος αυτό. Έκανας πιλότος διαστημοπλοίου, θα λοιπόν, ήταν στη ρεσεψιόν, γιατί μιλήσαν σε κάποια φάση, κάτι τη ρώτησε από μακριά. Λοιπόν... Και πάω, κάθομαι στην πολυθρόνα, στα 5 μέτρα από τη μη διάστημα. Περιμένω να δω τι. Γιατί άμα τη γυναίκα δεν τη δείτε όρθια, σας τώρα με σας μιλάω έμπειρος, έτσι. Αν δεν τη δείτε τη γυναίκα όρθια, ποτέ δεν θα βγάζετε συμπέρασμα. Και ποτέ δεν θα πάτε να φλερτάρετε γυναίκα την οποία δεν την έχετε δει όρθια. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Γιατί? Γιατί, φίλε, μπορεί να είναι περίπτερο. Τι σημαίνει περίπτερο? Περίπτερο, ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή κάθεσαι εδώ, στην μπάρα. Ναι. Είσαι στο μπαρ. Ναι. Κάθεσαι ή είσαι όρθιος εσύ. Και εκεί κάθονται δυο κοπελίτσες στο σκαμπό. Όμορφες κοπελίτσες. Ή όχι απαραίτητα όμορφες, αλλά σε κάνει κλικ η φατσούλα. Σωστά. Θα περιμένεις να πάει τουαλέτα. Και μετά θα κάνεις κίνηση. Να δεις όρθια. Και Παντελό. Δηλαδή, άμα την έχεις δίπλα τόσο κοντά, τι θα πει? Θα περιμένεις. Άμα σου πει κεράθι ποτό, θα περιμένεις. Θα περιμένεις. Θα περιμένεις. Και περιμένω τώρα εγώ. Το ντερβί, μια ώρα ο άλλος κάνει στη ρεσεψιόν. Είμαστε και πτώμα από την κούραση. Ο Τσόρμπα πήγε, κοιμήθηκε. Λοιπόν, και φεύγει αυτό στη ρεσεψιόν. Λέω, άντε ρε φίλε.
και την κάνει νόημα, σηκώνεται η μισ διάστημα. Κάνα δεκάλεπτο έκανε, σηκωνότανε. Κάνα δεκάλεπτο. Μαζί με την τακουνάρα, ήταν και κρύο έκανε, χειμώνας ήτανε. Μαζί με, Φεβρουάριο ήτανε. Μαζί με την μπότα και το τακούνι, πώς τα λένε αυτά, δωδεκάποντα, πώς τα λέτε εσείς, Παντελία Μπατζή. Ναι. Μπότα όμως με μεγάλο τακούνι, εκείνο το λεπτό, το στιλέτο, αλλά σε μπότα, όχι σε γόβα, σε μπότα. Ένα τσιγάρο έκανα μέχρι να σηκωθεί, να τελειώσει το σήκωμά της. Λοιπόν, την πήρε αγκαζέ και φύγανε πάνω στα δωμάτια, πήγαμε και εμείς κοιμηθήκαμε. Αυτά γίνηκανε. Ο άλλος είπε... Ονομάστηκε μισ διάστημα. Φάτσα... Χρώμα μαλλί, πες μου. Μελαχρινή. Δεν το συζητάς αυτό. Μελαχρινή. Τι λέει αυτό, μελαχρινή στη Ρωσία. Άκουμε. Βεβαίως. Μελαχρινή. Βεβαίως, ξανθές είναι. Άκουμε. Η φάτσα. Κινεζολαπονό σιδηρορώσικο. Και όταν ρώτησα έναν τύπο εκεί πέρα, Έλληνα κάτοικο Μόσχας, λέω ρε φίλε, πολύ καθαρό πρόσωπο όλες. Καθαρά, δηλαδή. Κρύο. Ναι. Επιδερμίδα, ούτε μπιμπικάκι. Μπιμπικάκι δεν έβρισες. Τίποτα. Τίποτα. Μισ διάστημα. Εκεί. Μογγολάκι, ναι. Ναι, Μογγολο. Καταλαβαίνετε τώρα, ναι, φάτσα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, Παντελία Μπατζή, ναι, είναι wow. Αυτή που μου έδειξες η καλή, είναι καλή. Είναι συνηθισμένη. Εντάξει, είναι και η ρόλη, ναι, που έχει παίξει και είναι λίγο αλυτάκι. Ρε, μαζί σου είμαι. Okay. Μπορεί εσύ να παρακολουθήσεις τις ταινίες της, να είναι ένα γιάρα, έτσι, παιχνιδιάρα, ξέρω είναι εγώ. Είναι λίγο αλυτάκι. Δεκτό, 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 δεκτό. Αλλά, άστο. Γράφει ένας φίλος. Η μισ διάστρεμα, είπε. Όχι, ρε, μισ διάστρεμα θα παθαίνω να μισ. Για τον άλλο που είπες, ένας άλλος γράφει για το άλλο. Για το μπαρ που μπορεί να είναι όμορφη και τα λοιπά, αλλά να είναι πολύ κοντούλα. Ναι. Ναι. Όχι, να είναι γεμάτη πολύ, να μην είναι κοντούλα, ρε παιδί μου, πολύ, ναι. Λοιπόν, να και δύο μέτρα, να είναι κανένα δύο μέτρα και εσύ να είσαι ένα ρίζα δύο. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Εσύ δεν έχεις, γιατί είσαι ψηλό παιδί. Ο άλλος να είναι ένα ρίζα δύο. Και να μην ήμουνα. Ρε φίλε, είναι ο άλλος ένα ρίζα δύο. Και πάει να φλερτάρει μία και όταν σηκώνεται η μία και την βλέπει, λέει πω πω τι μαλακία έκανα τώρα. Με πιάνεις. Γι' αυτό όλες οι όμορφες και οι ψηλές είναι μόνες, γιατί δεν προσπαθεί κανένας. Έχω... Και ένας που θα προσπαθήσει, γι' αυτό λένε μετά, κοίτα κοίτα αυτό να φιλέ, με κυκλοφορεί. Έχω κλείσει ραντεβού με κοπέλα στη Σκιάθο, 1985, 18 χρονό ήμουνα. 18 χρονό ο Ράγκα ήτανε σαν τα κρύα τα νερά. Τα πολύ κρύα όμως. Δηλαδή. Αν δεν έπρεπε να μένω σαν μπελόκηπους, έχει μια άλλη συνοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέγεται Κρυονέρι. Εκεί έπρεπε να μένω. Ήμουνα κούκλος. Και πάμε, βγαίνουμε, πήγαμε, τέσσερις φίλοι ήμασταν, πάμε στη Σκιάθο, τι έγινε, τι να γίνει. Και το βράδυ γνωρίζω μια κοπέλα, γιατί τότε πήρα το μάθημά μου. Το μάθημα, αυτό που σας λέω τώρα, πρέπει να το πάθεις για να μάθεις. Στο μπαράκι που πήγαμε, γνώρισα μια κοπέλα. Νύχτα ήταν. Είχαμε πιει και κανένα δυο ποτά. Και έκλεισα μαζί της ραντεβού, γιατί έπρεπε να φύγει με τη φίλη της. Κλείσαμε την άλλη μέρα ραντεβού στο Στάφυλλο στην παραλία. Παντελία Μπατζή. Δεν ήμουν σίγουρος ότι αυτή θα με γνωρίσει. Σας λέω νύχτα, ξέρω κτλ. Κτλ. Πώς θα βρεθούμε, με λέει, θα βρεθούμε, με λέει. Οκ. Okay. Λοιπόν, όταν την είδα να έρχεται, Παντελία Μπατζή, με το μαγιό, δεν βάζουν τους άλλους στην... Δεν ανοίγουν λακκούβα στην αμμουδιά που τους χώνουν μέσα και φαίνονται μόνο τα μάτια και η μύτη. Ναι. Έτσι είπα το φίλο μου να με κάνει. Μην τυχόν και με γνωρίσει. Σε έκανε. Όχι, αλλά έριξε την πετσέτα πάνω στη μάπα μου. Μέχρι να φύγει και με λέει ο Στάθης, με λέει, μαλάκα, μην έφυγε, μη σκάσεις χώρος με την πεντσέρα στη μάπα. Αχ, σε καλό, μαζί. Αυτό λοιπόν, 18 χρονών, 67-85, σωστά, μόλις τελείωσα το σχολείο, ήταν οι πρώτες μου διακοπές με φίλους. Λοιπόν, ήταν ένα μάθημα. Και κάπως έτσι λοιπόν, έτσι, απαγόρευσε, ναι, τις εκδρομές στα εκτός στο Ράγκα η Μάτα Χάρη. Ναι. Και αυτός και καλά μας λέει ότι χαλάστηκε πλέον και δεν πάει.
Αν δεν παζώσει, δεν χτίσει, λέει ένα φίλο. Ναι, λοιπόν. Με συγχωρείτε που με είδατε. Ναι, φίλε, αυτό. Αυτό. Ήταν με συγχωρείτε που με είδατε. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Λοιπόν, τέλο. Έλα. Άιντε, άιντε. Τελειώσαμε. Πάμε λίγο μπαλίτσα. Πάμε λίγο μπαλίτσα. Ψοφάτε, ρε κουφάλε. Ψοφάτε. Ψοφάτε. Με αρχηγό στι κουφάλε, δηλαδή. Αν οι κουφάλες του ακροατηρίου είχαν αρχηγό, ναι. Στους πρόσκοπους πώς λέγεται ο αρχηγός, το Λυκόπουλο είναι. Λυκόπουλα είναι όλα. Όλα είναι Λυκόπουλα. Έχουν ναι. Αρχηγό. Πώς δεν θα έχουν. Ακύλες, πώς λέγεται ο αρχηγός. Δεν έχω ιδέα, δεν είμαι ποτέ. Πώς λέγεται ο αρχηγός, παιδιά, στους πρόσκοπους. Και στα Λυκόπουλα ο αρχηγός. Για να βάλω κι εγώ αρχηγό στις κουφάλες. Ποιον. Εσένα. Ποιο να βάλω άλλο, φίλε. Τσιφλίκος αποκλείεται. Όχι, 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 όχι. Ακύλας. Ναι, το έχω σταυρόλεξα. Ακύλας είναι ο αρχηγός. Ακύλας. Στο σταυρόλεξο το έχω. Ναι, 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 ναι. Ο άλλος ήταν Ατύλας, όχι Ακύλας. Ο Ατύλας ποιανού ήτανε, ποιανού λαού ήτανε τέτοιο ηγέτης. Τον Μογγόλων δεν ήτανε. Ποιον? Μογγόλων δεν ήτανε. Τον Μογγόλων, ναι. Ποιον Μογγόλων, τον Τάταρων δηλαδή. Λάθος είναι. Γιατί με βάζει τώρα το ζυζάνιο. Σε βάζω το ζυζάνιο. Σε βάζω το ζυζάνιο. Άντε, τελευταία ερώτηση. Ποιον αρχηγός ήταν ο Ατύλας. Το βρήκαν. Μπαμπαμ. Ούνι. Ω. Βεβαίως. Με δύο νι όμως νομίζω γράφεται. Εντάξει. Οκ. Okay. Το δεχόμαστε και με ένα. Ούνι. Ούνε. Πάμε. Πρώτο γκάλο. Champions League είχαμε χθες. Πάμε να τα βάλουμε στη σειρά, μάγκες. Πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Με την Ατλέτικο να νικά την Μπορούσια από τον Ντόρτμουντ. 18 γκολ στα 4 μάτσα. Νομίζω αποζημιωθήκατε. Και τα χθεσινά ήταν. Μπορεί να ήταν και πιο ζουμπουρλούδικα ήταν τα χθεσινά από τα προχθεσινά. Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα. Έτσι ακριβώς. Το Ατλέτικο Ντόρτμουντ. Είχε. Ατλέτικο στην αρχή. Μέχρι το 30. Μπορεί να κάνει και 3-0. Ντόρτμουντ στο φινάλε του ημιχρόνου. Μοιρασμένο δεύτερο ημίχρονο μέχρι το 85. Δυο δοκάρια η Μπορούσια στα τελειώματα. Μείωσε και όλα στην Μπορούσια. Είχε. Και να σας πω κάτι, Παντελή Αμπατζή. Ετοίμασε τον πρώτο γκάλωπ, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι το ετοιμάζεις. Okay. Ναι, ανέβαστο. Αν σου ζητήσει, αν ζητήσει Μπορούσια Ντόρτμουντ τον Κουλιεράκη, δεν θα της δείξεις το βίντεο Ατλέτικο Μπορούσια με τον Χούμελς και τα άλλα γίδια του στόπερ να τρακέρνουνε. Να τους πάρεις κανένα 30 εκατομμύρια. Τόσο θα τους ζητούσα. Παντελό, μιλάμε, Χούμελσε, τεράστια εμπειρία. Εντάξει, είναι, η αξία του δεν αμφισβητείται. Οκ, okay, κακή βραδιά. Αλλά γενικότερα τρακέρνανε ο ένας πάνω στον άλλον. Όλα τα, και τα δύο γκολ ήταν δώρο και θα μπορούσαν να τους κάνουν και άλλα δύο δώρα τους κάνανε. Απλά δεν τα εκμεταλλευτήκαν οι Ισπανοί. Και η ματσάρα, το Παρί, η Μπαρσελώνα, με την Μπαρσελώνα να γοητεύει. Και με τον Εμπαπέ να απογοητεύει. Ο εντελώς απογοητευτικός Εμπαπέ, Παντελή Αμπατζή. Το Γκάλοπ λέει, φαβορεί για τον τίτλο. Mm-hmm. Η ομάδα που θα περάσει από το City Real, γιατί καταλάβατε ότι δεν κρίθηκε τίποτα. Καταλάβατε ότι έχουμε 4 προημιτελικούς ανοιχτούς. Ορθάνοιχτους, 4. Η ομάδα που θα περάσει από το City Real. Η ομάδα που θα περάσει από το Bayern Arsenal. Αυτή που θα περάσει από τον Μπάρτσα Παρί. Ναι, μεν η Μπαρσελόνα ανοίξει 3-2. Βγήκε φυσικά ο μουλοχτός ο Τσάβη και είπε παραμένει Παρί φαβορί. Εντάξει ρε Τσάβη. Τους έβαλες 3 γκολ εκεί. Θα μπορούσε να βάλεις και κάνα 2 ακόμα. Στο πρώτο ημίχρονο τους έκανες πάρτι και είσαι η Μπαρσελόνα. Έχεις κερδίσει εκτός. Παίζεις με την Παρί στο γήπεδό σου. Και είναι φαβορί Παρί, να με συγχωρείς. Αλλά είναι ο κύριος Κρατοπισσινός. Μπορούσια Ντόρτμουντ Ατλέτικο. Ποιος είναι το φαβορί για τον τίτλο, να το τρέξουμε λίγο, Παντελή Αμπατζή, αυτό το γκάλωπ, άστο, μέχρι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Ισπανών. Γιατί στην Ισπανία οι ισπανικές ομάδες ήταν και στα δύο ζευγάρια εμπλεκόμενες. Κουκουρέγια, πρώτον φίλε, UK drill κτλ. Ο Κουκουρέγια δεν είναι παλτό, πρώτον. Και δεύτερον είναι αριστερός, back. Ή αν θες αριστερός, back half. Μπορεί να σου κάνει και τον extreme υπό προϋποθέσεις. Δεν έχει σχέση με stopper ο Κουκουρέγια.
Πήγε στην Αγγλία, έκανε πράγματα. Τώρα, αν δεν μπορούν στην κακή Τσέλσι να τον αξιοποιήσουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Παντελή Αμπατζή. Παντελό, μπορούμε πρωτοσέλιδα. Βεβαίως, συγγνώμη, ναι. Απαντούσα εκεί, έπρεπε να απαντήσω. Οκ, okay, δεκτό, δεκτό. Να δούμε λίγο τον Ισπανόντα πρωτοσέλιδα. Μάρκα και Γκραν Νότσε. Δεν χρειάζεται να μεταφράσω. Έτσι δεν είναι, Παντέλο. Τη μεγάλη νύχτα. Έχει τους Ατλέτικος, έχει και τους Καταλάνους. Επόμενο, Παντελή Αμπατζή. Μπρουτάλ. Τι είπαμε σημαίνει μπρουτάλ? Μπρουτάλ. Το μπρουτάλ γενικότερα. Μπρουτάλ, ναι. Όταν λέμε κάποιο μπρουτάλ, δεν το είναι. Τι είναι ακριβώς όταν λέμε κάποιο, αυτός είναι μπρουτάλ? Είναι πολύ... Καλό είναι πάντως. Καλό. Καλό ναι, είναι. Ναι, ναι, καλό. Δηλαδή δείχνει μέγεθος, δείχνει έτσι ναι, αυτό. Ήτανε μπρουτάλ, παιδί ναι, μου. Ήτανε... Ναι, ναι. Κοίτα να δεις που ξέρουμε τι σημαίνει, αλλά δεν μπορούμε να το αποδώσουμε τώρα. Πείτε ακριβώς, ακριβώς τι σημαίνει μπρουτάλ, παιδιά. Ένας Ισπανόφωνος του ακροατηρίου. Και το τρίτο πρωτοσέλιδο με Παντελή Αμπατζή, Τρέμπιον. Τρέμπιον. Ναι. Το Μπρουτάλ και η Ελμούντο Ντεπορτίβο τώρα που γράφει Τρέμπιον είναι οι εφημερίδες της Βαρκελόνης. Φαβορεί για τον τίτλο. Όχι βάρβαρο, ρε παιδιά, δεν είναι βάρβαρο. Όχι. Μπαρμπαριδά το λένε αυτοί τη βαρβαρότητα και με καλή έννοια τη βαρβαρότητα όμως, έτσι. Όχι δηλαδή κάτι. Άσχημο να γίνει το ένα κτηνώδης, κτηνώδης, ναι. Κτηνώδης, αλλά πάλι με καλή έννοια. Δηλαδή, έχει την καλή έννοια ναι, του κτηνώδη. Βαρβάτο μπορεί. Βαρβάτο. Βαρβάτο, ναι, μπορεί. Το κτηνώδης άγριο, είναι το καλύτερο ναι, από όλα που είπανε. Με καλή έννοια όμως, έτσι. Με καλή έννοια. Για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Βίαιο κτηνώδης με καλή έννοια. Το είπα 10 φορές. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Τι λέει τον Γκάλοπ, Παντελή Αμπατζή? Μπρούτο σημαίνει άσχημο στα ιταλικά. Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια, Ναι. Ναι. Μπρούτο. Δηλαδή και σε τέκνο Μπρούτο. Ο Βρούτος ναι, ήταν κάτι. Δεν ξέρω, αυτοκράτορας ήταν δεξιχέρι αυτοκράτορα. Κάτι ήταν ο Βρούτος. Ναι. Βρούτε που λέμε το λέμε. Και σε τέκνο Βρούτε. Ναι, τη σε τέκνο Βρούτε, ναι. Κάποιον πρόδωσε. Ναι. Ναι. Το Ρουφιάνο. Φαβορή για τον τίτλο. Ψήφισες. Ψήφισα αυτό που ψήφισε η πλειοψηφία. City Real. City Real. 73%. Έτσι όπως τους είδα όλους, City Real. Ναι, Παντελό. Ναι. Οι άλλοι τώρα δεν πήραν 6% Bayern Arsenal. 16 ο Μπάρτσα ή Παρί, 5 ο Ντόρτμουντ ή Ατλέτικο. Με την μεγάλη απογοήτευση και το συνδυάζεις ανιψιός του Κέσσαρα. Α, όλα τα ξέρετε. Όλα τα ξέρετε. Γιος του Κέσσαρα του Ιούλιου. Μάλιστα. Τι λέτε, όλα τα ξέρετε. Χρήστο, επειδή έχω κέφια σήμερα. Έχεις, ξέρεις γιατί ο Κέσσαρας φορούσε σανδάλια, Γιατί φορούσε σανδάλια ο Κέσσαρας. Ο Κέσσαρας, ναι. Μόνο με σανδάλια τον έχεις δει χωρίς. Όχι, αλήθεια. Είδες, ναι. Γιατί ήταν Ιούλιος. Έλα ρε φίλε. Εσύ Ράγκα, πόσα ξέρεις ρε Ράγκα, μπράβο. Έλα ρε φίλε, πόσα ξέρεις ρε σκύλε. Πόσα ξέρεις. Α, ο Βρούτος λέει ήταν ανιψιός του Κέσσαρα, τον είχε σαν γιο του και τον πρόδωσε. Ρε το Ρουφιάνο, ρε το Ρουφιάνο. Μάλιστα. Μπρουτάλ λένε συνήθως τους λίγο υπέρβαρους καλοντημένους, Παντελή Αμπατζή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η τεράστια απογοήτευση, εγώ δεν θα πω μόνο της βραδιάς, θα πω του διημέρου, ήταν φυσικά ο Εμπαπέ, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ναι μεν, βάσει αξίας και δεν συμμαζεύεται, απογοήτευσε γιατί ήταν άφαντος πραγματικά, ο Χόλαντ, αλλά η City δεν εξαρτάται από αυτόν. Η City δηλαδή μπορεί να χάσει το Χόλαντ ένα μήνα, χτύπα ξύλο να είναι καλά το παιδί, και να παίξει εκείνος ο ασχημομούρης, ο Άλβαρες, δεν θα τρομάξει ο Γκουαρδιόλα. Δηλαδή ο Γκουαρδιόλα θα τρομάξει αν η City χάσει το Ρόντρι για ένα μήνα, που είναι κλειδί, πραγματικά κλειδί, πώς είναι τα κλειδιά του Αμπατζή, αυτός είναι το κλειδί της City, και το μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Βασιλάκος που τα παρακολουθεί πιο στενά, παρά να χάσει το Χόλαντ. Δεν είναι και ο ηγέτης στη City ο Χόλαντ. Βασικά η City δεν έχει ηγέτη. Και ο Ντεμπρό είναι ηγέτης δεν είναι. Ο Μπερνάρντο Σίλβα ηγέτης δεν είναι. Κανείς δεν είναι. Είναι μια ομάδα συνόλου. Ο άλλος είναι ο ηγέτης Παρί. Δηλαδή έφτασε το μάτς αυτό. Με μια Μπαρτσελόνα η οποία είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Και είσαι στο πουθενά. Όπως μου λέγει και ο Φρουρός, είναι δυνατό λέει, να βγάζω την κάρτα του Κρίστενσεν, να βγάζουμε λέει τη χαλάστρα τον Άσο και να χάνουμε over μισό τελική προσπάθεια στην εστία Εμπαπέ. Μα και εκτός εστίας
πρέπει να είχε η μία ή δύο. Ένα σούτ στο 90 φεύγα και αν μου ξέφυγε μια τελική προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Αυτά. Γιατί όλες κλόν τον Ντεμπελέ, φίλε. Γιατί όλες. Έβαλε μια γκολάρα, είχε και ένα δοκάρι. Γιατί όλες κλόν. Επειδή πανηγύρισε τον γκολ που πέτυχε. Εμένα μου αρέσουν αυτοί. Μ' αρέσουν. Εμένα δεν μου αρέσουν οι άλλοι. Οι υποκριτές που σκοράρουν εις βάρος της πρώην ομάδας τους και κάνουν έτσι. Συγγνώμη, ξέρω κτλ. Κτλ. Δηλαδή, γιατί συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Τι ήταν συγγνώμη. Στεναχωρέθηκες που έβαλες τον γκολ. Σκόραρε, ας πούμε, τελευταίο κρούσμα. Ο Μπακασέτας κόντρα στην ΑΕΚ και δεν το πανηγύρισε. Γιατί να μην το πανηγύρισε. Δεν θα προκαλέσει. Δεν θα προκαλέσει. Θα σεβαστεί την πρώην ομάδα του που μπορεί να τον ανέδειξε, να έφαγε ψωμάκι εκεί, να έχει μια καλή σχέση με τους οπαδούς κτλ. Κτλ. Θα το πανηγυρίσει, γιατί άλλη ομάδα τον πληρώνει τώρα. Λοιπόν, για άλλη ομάδα παίζει, για άλλη φανέλα παίζει. Θα το πανηγυρίσει, κανονικά, λέω εγώ τώρα. Δεν θα προκαλέσει, δεν θα πάει να κάνει δάχτυλο. Δεν θα πάει μπροστά στους οπαδούς των αντιπάλων να κάνει σουξουμούξου. Οκ, okay. Αλλά γιατί να μην το πανηγυρίσει. Εγώ με τον Ντεμπελέ, μαζί του είμαι, που το πανηγύριζε. Και χάτρικ να τους έκανε. Ένας φίλος λέει, brutal σημαίνει φρουρός. Λοιπόν... Σε ποια γλώσσα θα έλεγες τώρα. Ίδια είναι τα πόδια του Ντεμπελέ, φίλε. Ίδια. Δυο πόδια ίδια. Για το τρίτο δεν ξέρω. Αλλά για τα δύο πόδια είναι ίδια. Ίδια πόδια. Είτε είναι δεξί είτε... Για μένα είναι ένας από αυτούς που αδικήσανε τον εαυτό τους λόγω της κακής ζωής. Πώς έλεγε ο Χαρίσης ότι η κακή εξωγηπαιδική του ζωή φρέναρε την καριέρα του για τον Ντεμπελέ. Αργούσε να πάει στις προπονήσεις Μπαρτσελόνα και εκεί έσπασε το γυαλί με την Μπάρτσα και τελικά σηκώθηκε και έφυγε. Και είναι αλήθεια αυτό τώρα που θα σας πω. Έπαιζε PlayStation 5, FIFA 4, πώς τα λένε αυτά. Και αργούσε γι' αυτό. Ναι ρε. Έπαιζε μέχρι το πρωί. Τον έπαιρνε ο ύπνος και γιατί στέλανε... Γιατί ηλικία μιλάμε τώρα. Τώρα ρε, πριν 3-4 χρόνια. Πόσο είναι ο Ντεμπελέ τώρα. Περίμενε τώρα. Ένας να μας πει πόσο είναι ο Ντεμπελέ τώρα. Όσο είναι τώρα, να αφαιρέσουμε 3 χρόνια, Παντελή Αμπατζή. Μείον 3 από όσο είναι τώρα. Στέλνε άνθρωπο η Μπαρτσελόνα στο σπίτι του να τον ξυπνήσει για να έρθει στην προπόνηση. Και δεν έγινε μία φορά και δύο. Γινόταν συχνά. 26 είναι τώρα ή 26 το έκανε. Αν είναι 26 τώρα, 26 είναι τώρα. 26-27. Ωραία. Πριν από 3 χρόνια. Ναι. Γινότανε θέμα. Πάλι πειθαρχικό ο Ντεμπελέ. Πάλι το ένα ο Ντεμπελέ. Πάλι το άλλο ο Ντεμπελέ. Για το PlayStation τώρα. Πώς τα λένε αυτά. Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ παιδί, από αυτό. Ναι ρε παιδί μου, παιχνιδομηχανή, ό,τι θες. Αυτό, FIFA. Δεν ήταν δηλαδή ξενίκια, γυναίκες, όχι, ποτά, ρε, όχι. Καταχρήσεις. Καμία σχέση. Ήτανε PlayStation. Τίποτα, ναι. Ναι. Μα είναι άρρωστη παίχτη. Εδώ άλλος σταμάτησε ρε φίλε να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας με το PlayStation. Ποιος. Ένας που έπαιζε PlayStation συνέχεια. Έτσι λέγανε. Τσιπράς. Όχι. Ποιος ρε έπαιζε PlayStation και ήταν πρωθυπουργός. Ο Γιωργάκης. Ποιος έπαιζε PlayStation και ήταν πρωθυπουργός. Πήγε να κάνει και ένα σουτ και έπεσε και έκανε το πόδι του μπαράκι. Να σου πω κάτι. Ναι. Θα έχουν οι ποδοσφαιριστές τέτοια κολλήματα. Δηλαδή, πάει ο ποδοσφαιριστής ξενοδοχείο. Κάθονται στο ξενοδοχείο, πάνε Σάββατο απόγευμα. Α πούμε τώρα ο ΠΑΟΚ. Πήγανε ξενοδοχείο στο Βέλγιο. Σωστά, Παντελή Αμπατζή. Mm-hmm. Και σε άλλα μάτσο ο ΠΑΟΚ έχει πάει και τριήμερο, δηλαδή με δυο διανυκτερεύσεις να το κάνει. Για να προσαρμοστεί, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Θα κάνουν δύο ώρες προπόνηση. Θα κάνουνε και δύο ώρες βίντεο. Θα κάνουνε. Να κάνουνε και μια ώρα με τους φυσιοθεραπευτές το μασαζάκι μας. Να το κάνουμε. Να φάνε και δύο ώρες. Να φάνε και δύο ώρες. Οι υπόλοιπες ώρες, Παντελή Αμπατζή, πώς θα περάσουνε. Είναι άρρωστοι ποδοσφαιριστές. Μεγάλη γκάμα. Άλλοι παίζουν στοίχημα. Άλλοι παίζουνε αυτά τα... FIFA 35. Καλά κάνουνε ρε εσύ, αλλά δεν, δεν έχει, κατηγώ, θέλει, δεν κρίνω. Μέτρο, θέλει δεν μέτρο. Δεν τους κρίνω, εννοείται θέλει μέτρο. Fortnite λέει έπαιζε, τι λες, δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι... είναι άλλη φάση, παίζουν και οι δικοί μου. Μια μέρα λέει τον βρήκα να έχει αποκοιμηθεί με το τηλεχειριστήριο πάνω του. Ναι. Είναι μεγάλο κόλλημα. Εμείς φοιτητές που ήμασταν είχαμε κολλήσει μια περίοδο. Υπήρχε από τότε αυτό. Α, ναι. Απλά να βαθμίζεται. Το βρήκαν ο Καραμαλής ρε, ο Κώστας ο Καραμαλής. Λέγανε, ναι. Το λέγανε πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν το λέγανε για τρολιά. Ο Κωστάκης, τι λες, σε τρέλανε το PlayStation, Κωστάκη.
Τι έγινε, Κωστάκη? Τι έγινε, Κωστάκη? Γουστάρουμε το PlayStation. Γουστάρουμε το PlayStation, Κωστάκη. Μάλιστα, μάλιστα. Εννοείται ότι μεγάλος επαγγελματίας ο Σέρχιο Κόκε. Άστα τώρα. Είναι μια πικρή ιστορία. Ω, κι άλλοι βλέπω έχουν σκάλωμα. Γράφουν τα παιδιά, είναι καλός στο PlayStation ο Τζόλης. Ο Τζόλης, ο Επανδυλίδης. Ο Ζιλ. Ο Ζιλ, ναι. Ο Πύρλο, λέει, έπαιζε όλη την ημέρα. Ναι. Ποιοι άλλοι, ρε παιδιά, παίζουν play αβέρτα? Okay. Τι λες? Οκ, okay. Δεν έχω παίξει ποτέ. Καμπαμαρού, τι είπες, ρε φίλε, τώρα? Ποιος είπε? Counter Strike, 4 μέρες συνεχόμενα. Κοίτα, υπήρχε μια περίοδος ναι. που δεν μπορούσες να έχεις δυνατό υπολογιστή και δίκτυο σπίτι. Ναι. Μην κοιτάς τώρα που έχεις ίντερνετ ναι. και μπορείς να έχεις ωραία πράγματα. Ναι. Και πήγαινες στα λεγόμενα ίντερνετ καφέ. Ναι. Και έπαιζες online παιχνίδια με τον κόσμο. Εκεί, ε. Ναι. Αυτό που γράφει το 4 μέρες σερί ναι. πρέπει να έχει γίνει. Σοβαρά μιλάς? Έχει κόσμο που ξημεροβραδιαζόταν. Εμείς μεγαλώσαμε με το σουπούτεο, εμείς μεγαλώσαμε με το ποδοσφαιράκι και τον ντινγκ έτσι που κάνεις. Έχουμε εδώ κάπου. Τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ να πάω να σας φέρω το ποδοσφαιράκι. Έχουμε πάνω στο ισόγειο, εκείνο το ποδοσφαιράκι που έχουμε στο τραπέζι παντελό. Τέτοιο παίζαμε σουπούτεο. Mm-hmm. Με τα λατήρια. Ναι, ξύλινο μετά, βγήκε ξύλινο μικρό ποδοσφαιράκι. Και συνέχεια στο καφενείο που πηγαίναμε, που είχε τα λεγόμενα μπαλάκια. Εκεί. Σέχω εκεί να ξέρεις. Αυτά. Σέχω. Δεν το είχα. Στο μπαλάκι. Δεν σέχω. Το είχα. Δεν το είχα. Ο Νεϊμάρ στριμάρει κιόλας. Είχε. Ποιος? Ο Νεϊμάρ. Είναι και streamer. Streamer δεν ξέρω. Streamer είναι, έχει εταιρεία streaming σουξουμούξου από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη. Ο Νεϊμάρ, ο Πικέ. Ο Πικέ. Ο Πικέ. Το είχαμε δει κιόλας. Μπράβο. Βεβαίως. Βεβαίως. Και ο streamer του Πικέ, ο συνεταιρός του, έχει βγει. Streamer 2023, ας πούμε, 2024, τι να πω τώρα, τα παιδιά λένε είναι wow. Ο Πύρλο έπαιζε PlayStation πριν το τελικό του Μουντιάλ το 2006. Μπορεί. Και ο Αγκουέρο έκανε και stream. Ο Αγκουέρο streamαρε μάλλον την ώρα που έπαιζε. Λοιπόν, εδώ δες, έχει ρεύμα αυτό. Ο Ροντρίγκερ. Ναι, έχει ρεύμα. Έχει ρεύμα. Μάλιστα, προχωράμε. Α, δεν σας είπα. 700 τα like. Γιατί? Έτσι. Κάτσε καλά. Έτσι. 700 τα like. 700. 438 like έχουμε. Είναι 6 και 5. Έχουμε άλλα 55 λεπτά εκπομπής. 7 παρά 10 θα φιλοξενήσουμε Δημήτρη Βασιλάκο. Θα περιμένουμε όσο δεν πάει για να έχουμε τις ενδεκάδες του Ολυμπιακού Φενέρ για να μας αναλύσει ο Δημήτρης στην ενδεκάδα της Φενέρ που την ξέρει τουλάχιστον από εμάς εδώ πέρα καλύτερα από όλους. Πάμε στο δεύτερο γκάλωπ, Παντελή Αμπατζή. Να πω ότι η βραδιά μας έχει πραγματούδια. Στις 8 παρατέταρτο, 4 παιχνίδια για το conference. Θέλω τον γκάλωπ του Europa, Παντελό, πριν πάμε στο conference, για να πάμε και σε πάω και Ολυμπιακό. 8 παρατέταρτο στο Pilsen, Βικτόρια από το Pilsen Fiorentina. Από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός του Πειραιά, Φενέρ από τον Μπαχτσέ. Στις 10 Άστον Βίλα Λίλ, στις 10 Club Brugge ΠΑΟΚ. Τούτη την ώρα που μιλάμε στην Bet365 τα φαβορί είναι η Φιωρεντίνα στο 1.90. Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ είναι στην απόλυτη ισορροπία, βλέπω εδώ στην Bet365. 2.60-2.62 σε άσο και διπλό αντίστοιχα. Η Άστον Βίλα στο 1.75. Που εδώ θα δούμε και τα προγνωστικά του Ράγκα συνέχεια. Δεν ξέρω τώρα, πείτε το έμπνευση, δελεάστηκα από την απόδοση, δεν με ψήνει η Άστον Βίλα τελευταία, κυρίως με την αμυντική της συμπεριφορά. Αυτό το 4.50 υπερβολικό μου φαίνεται, παιδιά, στην Λίλ. Δεν έκανα πατσαβούρι η Λίλ. Και ως ομάδα, ως κλαμπ, είναι ένα σοβαρό κλαμπ, δεν είναι Μαρσέιγ, ας πούμε, δεν είναι Σούργελα. Και Club Brugge ΠΑΟΚ, ναι μεν τα ΠΑΟΚια κάνουν τα όνειρά τους, τα αυτά τους, αισιοδοξία υπάρχει και δεν είναι κακό, ούτε να ονειρεύεσαι ούτε να αισιοδοξείς. Οι Book όμως τον θεωρούν εντελώς outsider. 1.90 στην Club Brugge, κοντά στα 4, στο 4 πάω. 3.80, Παντέλο. Συγγνώμη, πάμε λίγο και στο Europa League, ανέβα στον γκαλόπ. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Στο Europa League όλα τα μάτς στις 10, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ξέρετε τι δεν έχω καταλάβει. Γιατί η UEFA, πούμε τώρα στα πρωιμή τελικά, έχει δύο μάτς την Τρίτη, δύο μάτς Δετάρτη. Βάλε ένα 8 παρά και το άλλο στις 10, ρε φίλε. Δεν θα ήταν πιο εμπορικό? Τώρα κάποιο λόγο έχουν αυτοί. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Είναι UEFA μάφια, αλλά 8 παρά και 10. 8 παρά και 10,
κλειδώσαμε. Τι μου τα βάζει 10 η ώρα και βλέπουμε λεπτό προς λεπτό. Τέλος πάντων. Leverkusen West Ham το βραδάκι στις 10. 1.36 στους Γερμαναράδες. 8 φράγκα στα εγγλεζάκια. Liverpool Atalanta. Η Atalanta έχει νικήσει στο Anfield. Το έχει κάνει δηλαδή. Δεν ξέρω αν το ξανακάνει σήμερα. 1.33-7.50. Μίλαν Ρώμα ο Εμφύλιος, ο Ιταλικός. Οι Μακαρονάδες. 1.75-4.75. Και στην Λισαβόνα. Μπενφίκα Μαρσέιγ. Δεν θα έχει οπαδούς η Μαρσέιγ, όπως θα έχει και η Μπενφίκα στην Μασσαλία. Και καλά να πάθουν, λέω εγώ. Γιατί με αυτά που κάνουν, ουσιαστικά κάνουν κακό στην ομάδα τους, στην φήμη, στο κλαμπ και στους εαυτούς τους που δεν μπορούν να ταξιδεύουν. Πήγαν τα παόκια, έγινε ό,τι έγινε, δεν ήρθαν εδώ ποτέ. Δεν πήγαν ούτε στη Βασιλεία της Μαρσέιγ. Δεν πάνε ούτε τώρα στην Λισαβόνα με την Μπενφίκα. Πήγανε με την Βιγιαρεάλ, κάτι λίγοι πήγανε με την Βιγιαρεάλ. Καλά να πάθουν. Αυτές είναι αποδόσεις από την Bet365, Παντελία Μπατζή. Και να πούμε για την Bet365. Ας πούμε, λέω τώρα εγώ, μπαίνεις στο site, στο δικό μας το site, στο betarades.gr. Αν έχετε κλείσει τα 21 σας χρόνια, βλέπετε, διαβάζετε την αξιολόγηση της Bet365, τα χαρακτηριστικά της, τις προσφορές της και μπορείτε να κάνετε εγγραφή μέσα από το site μας, το betarades.gr, στην Bet365, που όπως λέει η πιάτσα, έχει το καλύτερο live στην αγορά. Και άμα κάνουν μέσα από το site των Μπεταράδων, ναι, θα μπορούν, αν είναι να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, να στείλουν και ένα mail στους Μπεταράδες, ναι, και να βοηθήσουν και αυτοί να έχουν σειρά και υποστήριξη δηλαδή. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Στην Bet365 κάνουμε τα πάντα διαφορετικά. Συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων επιλογών με ενίσχυση κερδών σε επιλεγμένα παιχνίδια και μεγάλες αποδόσεις με σούπερ ενίσχυση. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις ενισχύσεις που σας προσφέρουμε και να δείτε γιατί. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. 510 like, είμαστε 1164, θέλουμε άλλα 200 like. Γιατί εγώ είπα 500 όταν ήμασταν καμιά 900. Βλέπω τώρα είχαμε μία άνοδο αισθητή. Άντε να μαζέψουμε, κουνήστε λίγο τα κολαράκια σας. Όχι μόνο να ακούτε τις ιστορίες από τη Σκιάθο, από τη Μόσχα, τη Μίσε Διάστημα. Θα ρωτήσω αυτό το φιλό από τον Χρόνιγκεν, αν την ξέρει αυτή να. Που μπορεί και να την ξέρει. Με τα Space Engineering που δουλεύει. Ξέρεις τι μου έχει θυμίσει αυτό που είπες. Το ένα διάστημα. Βίντεο, ναι, ένα βίντεο. Θυμάσαι έναν παοξί που ήταν έξω στη Ρωσία, που ήταν. Εκείνο την αναμονή. Σε εκείνο ήταν. Και ήταν μια τύπησα. Σε εκείνο ήταν. Το ίδιο ταξίδι. Όχι. Όχι, δεν αυτή. Και Παντέλο. Πήγαινε και τη έλεγε χίλιες δυο ιστορίες. Ναι, αυτό το ταξίδι είναι. Αυτό το ταξίδι είναι. Αυτό το ταξίδι. Θα μου πείτε, παίξαμε και με τη Σπαρτάκα, αλλά από ό,τι θυμάμαι ήταν το Τσέσκα Πάοκ. Το ίδιο ταξίδι. Εντάξει. Σαν το τα ταξίδια. Το βίντεο κουφάλα. Το θυμάμαι γιατί είχε κάνει θράψη. Τι την έλεγε τότε εκεί. Είχε κάνει θράψη. Στα αγγλικά έλεγε. Μετά έλεγε, ναι, στα αγγλικά. Με έχει τρελάνει, ναι, μανάρι, ναι, μου, ναι, με έχει, ναι, κάνει. Ναι. Φαβορή για τον τίτλο. Στο Champions League η ψήφο σα. Όποιο περάσει από το Real City. Και εδώ ψήφισα το ίδιο με εσά. Όποιο περάσει από το Liverpool Atalanta, φυσικά εκτιμάται ότι θα περάσει η Liverpool. Εκτιμάται επίσης ότι θα περάσει την Μπενφίκα ή την Μαρσέιγ και αν βρει στο τελικό τη Λεβερκούζεν, αν βρει στο τελικό την Μίλαν, όποια βρει θα την τσαλακώσει. Οκ, το κλείνουμε. Παντέλο, κλείστο. Λίβερπουλ βλέπει ο κόσμος. Ρεάλ ή Σίτι και Λίβερπουλ μέχρι στιγμής. Πάντως, για το conference τη βλέπουν να ανεβάσουμε, Παντελία Μπατζή. Παρακαλώ. Ανεβάσω. Πάντως, επειδή είπαμε πριν για τα εισιτήρια, εκεί που πήγε πόσο κόσμο, ναι, χωρίς εισιτήριο. Ναι. Από το πρωί προσπαθούσε και η ΠΑΕ και γινόταν επικοινωνίες με την Club Breeze και την αστυνομία για μήπως δώσουν κάποια έξτρα εισιτήρια. Ναι. Αλλά είναι ανένδοτοι. Ναι, ρε, δεν έχουν δώσει τίποτα. Ναι, ναι. Τώρα θέλει και λίγο προσοχή εκεί. Νομίζω ότι γενικότερα πίνουν οι κάτοικοι εκεί, έτσι δεν είναι. Του μπρίζει κάτι και αν, ναι, πίνουνε. Τι να πίνουνε. Έξω στις pub και σε αυτά πίνουνε ή είναι τίποτα. Όχι, ρε, δεν είναι. Σου λέω, Παντελό, πήγα. Δύο βράδια κάτσαμε κιόλας. Club Breeze, πάω από το 1-1. Έχει, ρε παιδί, πήγα μου μαγαζιά να βγουν έξω να τα δούνε. Κλάι Μάιν είναι. Ωραία, δεν είναι δηλαδή Λονδίνο εκεί. Πώς θα γίνει, δεν είναι Belfast. Δεν είναι
Φραγκφούρτη. Δεν. Είναι μία πόλη με καφέ ζαχαροπλαστεία. Δηλαδή τώρα να πάω στο ζαχαροπλαστείο και να πεις βάλε ρε το μάτς να το δούμε ρε. Εντάξει, θα βρουν να δουν το μάτς, δεν είναι το λέω αυτό. Λοιπόν, εισιτήριο. Ο άλλος, βάλε τώρα λίγο αυτό με το εισιτήριο. Τώρα που είμαι εισιτήριο, Παντελή Αμπατζή, φτιάξε τον γκάλοπ, το ωραία, κάνε τον γκάλοπ, ανέβαστο. Ανέβαστο, πάμε λίγο στο, στο conference. Για να μπούμε και στα δικά μας, να κάνουμε έτσι ένα preview, να ακούσουμε και εσάς μέσω των γκαλοπακίων. Εντάξει, δεν απαραίτητο πάλι να βγάλουμε γράμμες. Αύριο όλη η εκπομπή δική σας θα είναι. Φαβορή για τον τίτλο. Εσείς. Ναι. Οι Μπουκ έχουν φαβορή την Άστον Βίλα. Σωστά, Παντελή Αμπατζή. Την Άστον Βίλα έχουν. Την Άστον Βίλα. Πόσο τη δίνουνε. Λίγο. Λίγο τη δίνουνε. Άστον Βίλα Λίλ. Η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι πιστεύετε ότι είναι το φαβορή. Θα παίξει. 9 ευρώ η μπύρα λένε. Πω. 9 ευρώ η μπύρα. Πω. Εντάξει. Εντάξει. Τι εντάξει ρε Χριστό. Εντάξει. Για να βγάλεις ένα μάτς, θες τουλάχιστον 4-5 μπύρες. Και τι να κάνουμε ρε εσύ, Αμπάτζη. Στον Μπρις πήγανε. Λοιπόν, φαβορί για τον τίτλο. Ορίστε. Στη Βενετία του Βορρά. Στη Βενετία του Βορρά είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Άστον Βίλα ή Λίλ, όποιος περάσει. Ολυμπιακός του Πειραιά, ο οποίος αν περάσει τη Φενέρ του Μπαχτσέ, θα παίξει με τον νικητή του Άστον Βίλα Λίλ. Που επαναλαμβάνω, δεν μου μοιάζει τόσο απλό για τα εγκλεζάκια. Φιωρεντίνα, η οποία αν περάσει την Πίλσεν, που για μένα η Πίλσεν είναι η πιο αδύναμη ομάδα εδώ στο γύρω-γύρω όλη, δηλαδή τη Σερβέτ την πέρασε με πάρα πολύ τύχη και στη διαδικασία των πέναλτς, αλλά είχε τύχη πολύ τύχη στο 90 λεπτό του αγώνα στην Τσεχία και ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι επιλογές. Για να δούμε τι ψηφίζει το κοινό. Μην πατήσω τώρα και μου βγάλει κανένα ΠΑΟΚ. Να βρωμίσω. Πάω και έβγαλε. Τι θα έβγαλε ρε φίλε. Αλητεία είναι αυτό. Το λέγεται αλητεία. Αλητεία λέγεται αυτό. Παντελή Αμπατζή. Ντροπή. 52. Διώξε τον Γκάλοπ. Ο καημένος ο Πάο Γκέιτρεση. Διώξε τον Γκάλοπ. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί που έχω γνωρίσει από κοντά. Ναι. Είναι βάζελος φουλ. Μάλιστα. Αλλά όποτε έχω πρόβλημα με τα like. Ναι. Κάνει φοβερό αγώνα δρόμου. Ναι. Πώς κάνουν προεκλογικό αγώνα κάποιοι. Ναι. Για τα like. Και γράφει τώρα εδώ. Κάντε like όσοι πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ φορέα ασπρόμαυρα. Πίλσεν είναι μπύρα. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Είναι τύπος μπύρας. Είναι και συνοικία στην Κωνσταντινούπολη, από που, εκεί που εδρεύει η ΕΦΕΣ. Είναι το Σαράι με τη Γαλατά, ο Μπαχτσές με τη Φενέρ, στην Ασιατική Τουρκία είναι ο Μπαχτσές, και το Πίλσεν από που είναι η ΕΦΕΣ. ΕΦΕΣ από το Πίλσεν. Και αν έδινα 9 ευρώ για μπύρα, παιδιά δεν είμαι φαν της μπύρας. Το χρόνο δεν πρέπει να πίνω πάνω από... Να το βάλω σε μπουκάλια, Παντελή Αμπατζή. Σε μπύρα. Ναι. Πόσα. Το χρόνο. 5. Ναι. Το παιδιά, χρόνο. Αν θέλετε εγώ θα σας πω τι πίνει ο Ράγκα. Για να τον κάνετε, Δεν το έχω. Τώρα το καλοκαίρι ας πούμε... Μόνο βότκα. Ναι. Και γαλλικό καφέ και καπουτσίνο. Αυτά. Εγώ σου λέω για παπά. Βότκα. Βότκα, λεμονάδα, ναι, στο Ράγκα. Ναι. Λοιπόν, τώρα βρεθούμε σε παρέα να έχει κανένα ζέστη του θανατά και να πει ο άλλος Ράγκα πιούμε μια κρύα μπύρα, άντε, να την πιω μια κρύα μπύρα. 9 ευρώ για μπύρα, δεν πάω να πάρω κανένα παντελόνι καλύτερα ρε φίλε. 9 ευρώ παίρνει ένα παντελόνι ωραιότατο. Από πού ρε Χρήστο παίρνει παντελόνι με 9 ευρώ. Βρίσκει ευκαιρία. Άσε ρε Χρήστο. Ναι. Και τέτοια, μεταχειρισμένο. Second hand που λέμε. Second hand. Κανένα εισιτήριο θα μα βρει, Παντελή Αμπατζή. Λοιπόν, τώρα που είπαμε για εισιτήριο. Ψάχνει δουλειά. Να πω κάτι σοβαρό. Ναι. Για δουλειά. Ναι. Να δώσω δύο θέσεις να ανοίξω δύο θέσεις εργασίας. 100%. Θέλω δύο κρεπατζίδες στην Νέαπολη. Δύο κρεπατζίδες. Καλούς. Καλούς. Ναι. Ή έναν βασικό κρεπατζή και έναν βοηθό κρεπατζή. Άντε, για ρε, την Νέαπολη. Όποιος θέλει δουλειά να βγάλει μεροκάματο, Ράγκα Κας, ας επικοινωνήσει με στο messenger του Αμπατζή. Κρεπατζίδες για Νέαπολη. Αν μένετε δυτικά είναι ζάχαρη. Πάμε. Παντέλο. Λοιπόν. Κι άλλος ψάχνει τώρα, για δουλειά. Για δουλειά. Ψάχνει ο κόσμος δουλειά. Εμείς θέλουμε κρεπατζίδες. Ο άλλος τι ψάχνει ο άλλος. Όσοι ήταν χθες στην εκπομπή το είδανε. Ήταν στα πολύ τελειώματα, ναι, και ζήτησα εγώ από τον Παντελή, τον πίεσα γιατί μου λέει το παίξαμε χθες. Λέω ήταν στα πολύ τελειώματα, μπορεί να είναι άλλος κόσμος σήμερα και ήταν πολύ πετυχημένο να το δούμε. Στέλνουν διάφορα μηνύματα στα Messenger που είπες τώρα να στείλουν εμένα άμα θέλει κάποιος, άμα είναι κρεπατζής. Κρεπατζή, ναι. Βεβαίως.
Στέλνουν στο Viber, στέλνουν πολλά. Ναι. Και υπάρχουν και αυτά τα clickbait, τα fish μηνύματα που είναι να σε ψαρέψουν. Ναι. Και συνήθως δεν τα απαντάς. Και σε έναν τύπο λοιπόν του ήρθε το εξής μήνυμα, ράγκα μου. Ναι. Εδώ κοίτα. Γράφει. Ναι. Ραϊάννα. Ραϊάννα. Αριθμός τηλεφώνου από Ινδονησία. Αυτό δεν είναι fake spam, δεν ξέρω, όπως τα λέτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι spam. Ο, μπορεί να είναι και. Επαγγελματικός λογαριασμός γράφει okay. το WhatsApp. Okay. Και είναι στο χέρι σου να κάνεις αποκλεισμό ή προσθήκη. Ναι. Και λέει ρε παιδί μου εδώ. Hi, my name is Monica. I'm a consultant with master.com. Τι είναι το consultant, είπαμε. Σύμβουλος. Σύμβουλος. Ναι. Are you still looking for a job? Ψάχνεις ακόμα για δουλειά. Βεβαίως. Μπορεί να έχει ανεβάσει κάπου το CV του, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Α, αυτός είχε ενδιαφερθεί και η Μόνικα ρωτάει αν ακόμη ψάχνει. Το CV, ξέρεις τι είναι. Το CV. Ναι. Το CV. Ναι. S, το CV. Ναι. C, C. C. A, B, C που λέμε. Ναι. CV. Ναι. Τι είναι. Ναι. CV. Δεν είναι CV. Ο CV. Ναι. Το CV του, τι είναι. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Το βιογραφικό του, ράγκα. Ποιο να. Το βιογραφικό του. Μάλιστα. Ωραία. Α, σαν το δικό μου που είναι κουβέρτα. Ναι. Πες κουβέρτα. Και απαντάει από κάτω ναι. λοιπόν ο τύπος. No, I'm looking for tickets for Breeze Power. Επαγγελματίας είσαι ρε Αμπάτση, μην γελάς να το διαβάζεις. No, I'm looking for tickets for Breeze Power match. Do you have any? Έτσι ακριβώς ρε φίλε, ποια δουλειά ρε φίλε. Ποια δουλειά ρε φίλε. Καταπληκτικό. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Ο άλλος μας λέει, ράγκα λέει όταν θες βασικό κρεπατζή, βασικό τύπου εκόγκλα. Τι αδιόρθωστοι, α, τι αδιόρθωτοι είστε ρε φίλε, τι αδιόρθωτοι είστε, φοβερά πράγματα σημαίνουν, φοβερά πράγματα. Hi, my name is Ekong, I'm still looking for a job. Τι ντροπή ρε, δεν τρέπεστε αλήθεια. Παιδιά, όσοι ψάχνετε. Το CV λέει βγαίνει το κουβέρτα, από εκεί βγαίνει το CV, κουβέρτα. Όσοι ψάχνετε δουλειά. Ο άλλος με λέει θέλω στη Ρόδο Λάντζα το τσάτ, όχι μόνο στη δικιά μας την εκπομπή και σε δημοφιλέστερες από τη δικιά μας, γιατί η δικιά μας δεν είναι η δημοφιλέστερη του διαδικτύου. Λοιπόν, όσοι ψάχνετε δουλειά ή θέλετε δουλειά ή ψάχνετε άτομα, νομίζω ότι τα τσάτ είναι ένα πολύ έτσι, είναι πρόσφορο το έδαφος εκεί πέρα. Να γίνουν τα κονέ. Εντάξει, υπεύθυνα όμως έτσι. Υπεύθυνα, δηλαδή, τώρα εγώ το ράγκα εκτίθεται στον αέρα, τι θα είναι ανεύθυνο. Θέλω δύο κρεπατζίδες ή έναν και έναν. Επικοινωνήστε με τον Αμπατζή. Και λοιπόν, που λες φίλε μου ράγκα, μπορεί να μην έχουν βρει εισιτήριο, αλλά ναι, όταν πας μια τέτοια εκδρομή, ναι, το σίγουρο είναι ότι θα τριγυρίσεις λίγο, θα δεις την πόλη. Όλα τα λεφτά εκεί. Θα τρεπατήσεις λίγο, βέβαια, στα σοκάκια, έγινε, τι να γίνει. Τα μαγαζιά. Βεβαίως. Να κάνεις λίγο sightseeing που το λέμε στο χωριό μου. Βεβαίως. Κοίτα, ένας... στον Μπρις τα 9 ευρώ θα τα δίνα για σοκολατάκια. Εύκολα. Α, πάρα πολύ ωραία. Εύκολα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πας στο Μπρις, δεν γυρνάς χωρίς σοκολατάκια. Παντελή Αμπατζή. Πάρα πολύ ωραία, ναι, πρέπει να είναι. Αλλά 9 ευρώ για μπύρα, ούτε μία στο δις. Θα πάω να πιω, θα βρω μια πλατεία που να έχει βρύσει να τρέχει νερό και θα πιω νερό. Έτσι. Τελειώσαμε. Έσαι σοκολατάκι όμως. Σοκολατάκι βεβαίως. Όταν όμως τριγυρνάς μέσα στενά από τη Μπρις, ναι, έτσι, μπορεί να συναντήσει διάφορα. Ναι. Όπως και στα μέρη μας και σε κάθε πόλη έχει και μουσικούς. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Και μπορεί εκεί που κάνεις τη βόλτα σου να, ναι, πετύχεις ένα μουσικό με μια κιθαρίτσα. Βέβαια. Εκεί πάρα πολύ ωραία. Στα 9 ευρώ. 9 ευρώ δεν έδινα, τους, αλλά ναι, το ευρουδάκι μου θα του το έδινα, ρε φίλε. Ωραία. Εκεί στον ταραβέρι που έχουν κάτω για να μαζεύουν. Τη θήκη έχουν. Ναι, αυτή τη θήκη θα το πετούσε το ευρουδάκι μου για την πάρτι του. Πήρε εύκολα το ματάκι μου το διεισδυτικό λοιπόν, ναι, ένα βίντεο που ανέβασε ο φίλος μας ο Ψύχρας. Μάλιστα. Από έτσι ένα μουσικό που συνάντησαν εκεί οι φίλοι του ΠΑΟΚ στην Μπρις. Ναι. Μπορούμε να το δούμε λες λίγο. Βεβαίως μπορούμε να το δούμε. Για να δούμε τι. Για είπαμε. Πάμε. ΠΑΟΚ ολέ, 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 ΠΑΟΚ ολέ, 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 ΠΑΟΚ ολέ, 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 ολέ. Partizan!
Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα που έθεσες νωρίτερα. Ποιο? Αν θα πήγαινα στο Μπριζ χωρίς εισιτήριο. Και σου είπα θα πήγαινα. Να ένας λόγος. Να ένας λόγος, Παντελή Αμπατζή. Ωραία πράγματα. Κατά... Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Μα είναι η τροφή του οπαδού. Η τροφή. Πραγματικά η τροφή. Ειδικά για τον Έλληνα οπαδό, ο οποίος είναι αποκλεισμένος εντός συνόρων, αλλά και να μην ήταν αποκλεισμένος έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία μας, δεν μπορείς να ευχαριστηθείς την όποια εκδρομή. Δηλαδή να κατέβουν τα Παόκια ή τα Αργιανά στην Αθήνα, οι άλλοι από κάτω να έρθουν εδώ, ποια εκδρομή να είχαμε να λέγαμε. Η Ευρώπη τρέφει όλους. Βλέπετε εκδρομές. Ο Παναθηναϊκός. Μοιάζει Σιντιμπέ. Μοιάζει, όλοι αυτοί οι ίδιοι είναι. Λοιπόν, σαμάτα με κιθάρα, είπε άλλο. Όχι. Δεν είναι ίδιο. Η Βάζελη. Βάζει τσάρτερ ο Τράκης να πάνε εκδρομές. Μόναχο, Μιλάνο, με Μαδρίτη, Βιλερμπάν, εδώ, εκεί. Γεμίζουν, άιντε, πάνε έτσι. Ολυμπιακός. Τα Αργιανά προχθές που παίζανε. Κάτι Λετωνία, ξέρω εγώ, που είναι και μπασκετικό κόσμο έχουν πολύ. Κάτι Λετωνία κτλ. Πήγανε καμιά 200, γεμίσαν το τσάρτερ, πήγαν κανένα. Αυτό είναι, Παντέλο. Αυτό είναι η εκδρομή. Γι' αυτό εγώ στις σκληρώσεις, δεν την ήθελα αυτή την. Να μην εκφραστώ άσχημα, τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Στερήθηκε ο κόσμος μια εκδρομή. Λοιπόν, στις σκληρώσεις ψάχνω ομάδες ώστε ο κόσμος να εκδράμει. Με πιάνεις. Είναι μεγάλη υπόθεση. Βεβαίως. Ψάχνω γήπεδα τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο. Η Club Breeze τώρα, μπήκαμε στα τελευταία, την ήθελα. Δεν πίστευα ότι θα δοθούν μόνο 1450 εισιτήρια. 10.000 μήνα ανέστη. Πίστευα ότι όλο, επειδή πήγα σε αυτό το κολογήπεδο, ένα παλιό γήπεδο χάλια, λοιπόν, εκεί στη μια γωνία που θα βάλουν τους παοξίδες, εγώ πίστευα ότι όλο το πέταλο θα είναι ΠΑΟΚ, φίλε. Όλο το πέταλο, θα το δώσουν όλο, το ανοίξω, το δώσω. Γιατί οι φανατικοί τους είναι από την απέναντι πλευρά. Ένας φίλος λοιπόν της εκπομπής, ο Γιώργος, μάλιστα, μου γράφει. Ράγκα, Παντέλο, καλησπέρα. Βέλγιο βγάζουν μοναστηριακές μπύρες τρομερές. Ναι. Και τις πίνουν στη θερμοκρασία δωματίου προκειμένου να βγάλει όλες τις γεύσεις της. Ναι. Επίσης, Γάνδη, επειδή είναι κοντά την αναφέρει, είναι μια μπυραρία που για να πιεις μπύρα δίνεις ενέχειρο το παπούτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay, okay. Εγώ σου είπα, πάω στη Βρύση, Βρυσούλα εκεί σε καμιά πλατεία, καμιά εκκλησούλα να έχει Βρύση, χεράκι. Πίνεις το νεράκι και ξεδιψάς. Βγήκε δεκάδα Ολυμπιακού. Έλα ρε αγόρι. Έλα ρε αγόρι. UEFA. UEFA. Η UEFA τώρα, δεν ξέρω τι μου έχει κάνει η UEFA, ρε φίλε. Τι μου έχει κάνει η UEFA. Λίγο μας έχει μπερδέψει με το site της UEFA. Το έκανε λίγο με wow. Λοιπόν, Europa League. Πρέπει να βρούμε εδώ. Κάτσε, θα τα βρω, Παντελία Μπατζή. Την έχεις εσύ να την ανεβάσεις. Ψάχνω. Ψάχνω. Ποιος μας το είπε ότι βγήκε 11 Ολυμπιακού. Βλέπω εδώ την έχουν γράψει στο τσάντα, παιδιά. Europa. Conference. Πού είναι το conference, ρε φίλε. Τι είναι αυτή η UEFA, ρε φίλε. Έχει κάνει ένα site εντελώς bear the way. Εντελώς bear the way. Ολυμπιακός Φενέρ από τον Μπαχτσέ. Δεν λέει ούτε δεκάδες, τίποτα δεν λέει. Θα τα βρούμε όμως από τα ελληνικά site. Οκ, okay, Παντελό. Τη γράψαν στο chat. Ναι, ναι, ναι. Την εντεκάδα. Αυτή Τζολάκης, Ροντινέ κτλ. Λογικά την αφήνω. Ευχαριστούμε, Νίκ Μανολά. Τζολάκης, Ροντινέ, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα. Καμία έκπληξη. Δηλαδή υπάρχει μια περί. Ναι, θα το δω τον Ολυμπιακό, Μαρκέλ Κάγιο. Γι' αυτό κάνουμε και νωρίς εκπομπή για όλους. Έτσι είναι και η πάρτι. Και εμείς είμαστε. Γιατί βασικά πέρα από το ότι είναι δουλειά μας, άμα δεν δω το ματς, αύριο τι να έρθω να πω, τα κάλαντα. Λοιπόν, αλλά με ενδιαφέρει κιόλας το παιχνίδι. Πέρα από τη δουλειά, έχω και το ενδιαφέρον μου. Έσε Τσικίνιο. Α, δεν παίζει Όρτα. Επιθετικό τον βλέπω, τον Μεντιλίμπαρ. Πάμε σε 4-2-3-1. Το αντιληφθήκατε, μάγκες. Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κάρμο. Μέχρι εδώ καλά. Είναι έξω Όρτα. Έσε Τσικίνιο στο 6-8. Ο Ελκαμπή στην κορυφή. Και τριπλέτα πίσω. Ο Μασούρας σίγουρα στα δεξιά. Γιώβετιτς, Φορτούνης, ο ένας θα πάει στα αριστερά και ο άλλος θα είναι το δεκάρι. Εκεί δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ποιος θα είναι το δεκάρι και ποιος κτλ. Κτλ. Παντελία Μπατζή. Παίρνω το μαδέρι, ρε. 20 λεπτά γραμμές. Παίρνω το μαδέρι. Έχουμε και GG, GG, 7 παρά 10 το GG. 7 παρά 10 το GG. Αν μας ακούει,
γιατί εγώ λίγο εδώ είμαι μπερδεμένος. Φαντάζομαι μας ακούει και μας βλέπει. Μπερδεμένος τι εννοείς? Να έχω και την ενδεκάδα της Φενέρ. Δηλαδή μπερδεμένος είμαι από το site της UEFA. Κάτι έγινε εκεί πέρα τώρα και είμαι λίγο μπερδεμένος. Να έχουμε και την ενδεκάδα της Φενέρ όταν βγει. Λοιπόν, εδώ, για 20 λεπτά, θα βάλουμε και τα άλλα τα γκαλοπάκια. Ανέβασε Παντέλο γκάλοπ. Ανέβασα, τι βλέπουμε στον Μπρίζ. Ωραία, τι βλέπουμε στον Μπρίζ και μετά θα ανεβάσεις τι βλέπουμε στο Καραϊσκάκι. Οκ. Βεβαίως. Το τι βλέπουμε στο Καραϊσκάκι είναι το γκάλοπ 5, Παντελία Μπατζή. Εντάξει. Πάμε, 2-31, ξανά 2-31, 61-11. Για ό,τι γουστάρετε, ένα 20 λεπτάκι. Πριν πάμε στο GG και πριν πάμε, φτάσουμε στις 7 για να πάρουμε πόδι. Τι βλέπετε στο Μπρίζ? ΠΑΟΚ, ισοπαλία, Μπρίζ, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Ό,τι γουστάρετε, ψηφίζετε. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο της βραδιάς, ας πούμε. Γεια σου, Θείο. Γεια σου, φίλε. Σου άξιζε, σου άξιζε. Για Μπρίζ πάμε, μπορείτε να μας πετάξετε. Για Μπρίζ πάμε. Για πες, πού είσαι τώρα, είσαι... φτάνεις? Ή είσαι ακόμα στις Βρυξέλλες? Εγώ δεν φτάνω, εγώ Θεσσαλονίκη είμαι. Ναι, ρε, πλάκα σε κάνω, πλάκα σε κάνω. Για πες. Είπαμε το Χ, το υπογράφουμε τώρα, έτσι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όπως είπε και ο Μπάμπα, για την νίκη πάμε. Αλλά μην είμαστε και αλαζόνες, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και η ισοπαλία είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Ειδικά μετά το 0-2 που χάσαμε στο Ζάγκρεπ στον προηγούμενο γύρο. Θυμάμαι πριν την ΑΕΚ που έλεγες τα δύο σινάρια, εγώ τα υπογράφω. Αλλά τώρα έτσι μία-δύο είναι το μάτς. Ναι. Είμαστε εν θερμό και λέμε πάμε να. Σωστά. Πάμε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Επίσης, λες υπογράφω, αλλά είναι και πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα με την ΑΕΚ είσαι πίσω 0-2. Το maximum που μπορούσες να πάρεις όπως εξελίχθηκε ήταν η ισοπαλία και την πήρες. Δεν μπορείς να μείνεις ευχαριστημένος. Στον Μπρίζ. Θα δούμε. Μπορεί να προηγηθείς εσύ 2-0 στον Μπρίζ και να φέρεις ισοπαλία. Και να λες, όχι ρε φίλε, δεν μου κάνει. Ήθελα την νίκη έτσι όπως εξελίχθηκε. Αλλά γενικά η ισοπαλία είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Βεβαίως. Και πάνω κάτω την ξέραμε, ρε παιδί μου. Ενώ τώρα πάνω όλοι οι άσχετοι είμαστε. Τώρα μην γυαλιόμαστε. Δεν έχουμε ιδέα με ποιον παίζουμε. Μόνο οι ειδικοί. Μόνο τα παιδιά τα, οποία, μόνο τα παιδιά τα οποία ασχολούνται στενά με το ποδόσφαιρο, ναι, το βελγικό και ξέρουμε, το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε στα σίγουρα τι θέλουμε. Ναι, ναι. Να τους δούμε και. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Έγινε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ με τη νίκη. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Κλείσε ό,τι έχεις ανοιχτό, μαζί μιλάμε. Κλείσε ό,τι έχεις ανοιχτό για να συζητήσουμε. Αράγκε, καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα να κάνω μια πρόβλεψη ή επιθυμία, αν το πεις, για σήμερα, για το Μάτσο Μπρίζ. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Αυτή είναι η επιθυμία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να νικήσουμε 2-1, το υπογράφεις? Αυτή είναι, γιατί είναι ανεβασμένος τελευταία. Ναι. Να κερδίσουμε 2-1. Να κερδίσουμε 2-1, ναι. Ναι, το υπογράφω, το υπογράφω. Και τι, μ' αρέσει που το σκέφτηκες κιόλας, δηλαδή, γιατί το σκέφτηκες, ρε φίλε, θα μου και πεις. Και το τι μου κάνει. Α, εντάξει, οκ, okay, εγώ σου δίνω κάτι καλύτερο από το χι, σε παρακαλώ. Οκ, okay, οκ, okay. Δεκτώ ρε Σαμάτα. Γιατί... Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Στον επόμενο φίλο, η Φενέρ ανακοίνωσε δεκάδα, δεν μπορώ να την αξιολογήσω 100%, όμως μπορώ να πω ότι ο Τζέκο ξεκινά στην κορυφή. Είναι ο αρχηγός, ο Τάντιτς, εκείνος ο Τσόγλανος, πρώην Άγιαξ, είναι στα αριστερά. Ο Σιμάνσκι που τον ανέφερε χθες ο Βασιλάκος μέσα. Ο Κρούνιτς μέσα. Αυτό το παλτό είναι παλτό με κουκούλα. Έχεις δει παλτό με κουκούλα, Παντελία Μπατζή?
Ναι, είναι το λεγόμενο παλτό με τα τρία ου. Δηλαδή? Μπουφάν. Τι μπουφάν, το μπουφάν έχει ένα ου. Με κουκούλα. Πρώτο μπουφάν με κουκούλα, είδα γυναίκα το φορούσε, η οποία Θεσσαλονικιά που πολιτεύτηκε, Παντελή Αμπατζή. Η Καϊλή. Άλλη. Ράπτη. Ναι. Θεσσαλονικιά αυτή. Η Καϊλή δεν είναι Θεσσαλονικιά. Η Καϊλή δεν ξέρω. Ράπτη. Ναι. Η Ράπτη. Ναι. Φορούσε ένα ωραιότατο, την είδα στον δρόμο μια μέρα, ωραιότατο παλτουδάκι. Ο κόσμος περιμένει. Με κουκούλα. Πες ποιο παλτό λες. Ράπτη. Για ποιο παλτό λες. Τον Σογιουντσού. Μάλιστα. Παλτό με κουκούλα. Θα τον δείτε σήμερα στο Καραϊσκάκι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Κώστας. Ολυμπιακός. Γεια σου Κώστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Λοιπόν, τι να το παίξουμε ρε Χρήστο τον Ολυμπιακό. Γκολ, γκολ. Γκολ, γκολ, εύκολο. Goal, εύκολο. Goal. Ρε φίλε, δύο ομάδες με ταλέντο από τη μέση και μπροστά, αλλά με προβλήματα στις αμυνές τους. Δηλαδή, για μένα η βάση είναι το 1-1. Και επίσης, δεν σου κάνει εντύπωση ότι βλέπεις τόσα πολλά γκολ στο Champions League, στα ευρωπαϊκά κύπελα, ακόμη και σε προχωρημένες φάσεις. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Πες το. Γιατί έχει καταργηθεί το εκτός έδρας γκολ. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς έτσι, φίλε. Ακριβώς έτσι, Κώστα. Δηλαδή, δεν μπαίνει πλέον η ομάδα με το φόβο ότι άμα φάω ένα γκολ καταστράφηκα. Μπαίνει, παίζει. Είτε 0-0, είτε 3-3, το ίδιο είναι. Είναι πιο απελευθερωμένες οι ομάδες. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ πιθανό γκολ-γκολ. Το Ολυμπιακός Φενέρ. Θα βάλω 15 ευρώ σε αυτό και να πω και μια ευχή να, και να περάσουν και δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Να το ευχαριστηθούμε. Στο τελικό λες κιόλας, ε! Θα περάσω. Ένας από τους δύο θα περάσει σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος. Ο Ολυμπιακός θα το παλέψουμε. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Μαντάμ Εύα Καηλή, Αζαματέ Κοροπή. Τα θυμάστε όλα, ρε. Χαΐτο γλουστά μου. Ζεσουή Κοροπή. Τα θυμάστε όλα. Τι γέλιο είχαμε ρίξει εκείνη τη μέρα στο ράδιο, ρε φίλε. Ποιος ήταν ο δικηγόρος. Πώς το λέγανε, ρε. Ο Κοροπή, δεν θυμάμαι. Ο Κοροπή, ο δικηγόρος της Καηλή. Ο Κοροπή. Α, η Καηλή είναι αυτή που πήγε φυλακή. Ναι, ρε. Α, δεν είδα την Καηλή στο δρόμο τότε. Λοιπόν, τη Ράπτη. Τη Ράπτη. Ο Ζαμέ αυτός. Ποιος δικηγόρος ήτανε. Ο Δημητρακόπουλος. Α, αυτός. Σωστά, σωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από ΠΑΟΚ. Ναι. Πιστεύω ότι σήμερα, επειδή έχει αλεπού στον πάγκο, τον Λουτσέσκου, ναι. Πιστεύω ότι θα πάει να το κλέψει το μάτς. Μετά το 60 θα τους φορτώσει. Ναι. Πιστεύω ότι ξεκινάει από το Χ και τελειώνει στο 2. Τι λες. Μα πώς το λες. Έχεις γνώση της Club Breeze. Έχω γνώση της Club Breeze. Ναι, εντάξει, υπάρχει. Αλλά πιστεύω πολύ στις ικανότητες του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου. Του προπονητή του, έτσι. Ναι, του προπονητή του, ναι. Ναι. Τώρα, όσον αφορά για το θρύλο, και εκεί το βλέπω τσιμέντο. Πολύ στο Χ. Χ, με γκολ φαντάζομαι. Δηλαδή δεν μπορεί... Εννοώ, φίλε, δεν μπορεί αυτό το μάτσα να λήξει 0-0, ρε φίλε. Όχι, αλλά πιστεύω ότι. Ναι, εντάξει. Ένα-ένα μπορεί να λήξει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός Φενέρα, άμα λήξει 0-0, να κρεμάσουμε τα διπλώματά μας τα προπονητικά. Να πάντα κρεμάσω. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Πάντα έχω δίκιο, φίλε. Ναι. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα θέλω. Ναι. Θα φύγουμε από το Conference League κτλ. Ναι. Να πάμε λίγο Super League 2. Μάλιστα. Θέλω προγνωστικό για τη μάχη της Καλαμάτας την Κυριακή. Αλενατόρε. Με Αλέκο. Νομίζω θα, βασικά, αν έπαιζα προπό, θα το έβαζα Χ2. Δεν νομίζω ότι θα πάρει η Καλυθέα έστω τον έναν πόντο που χρειάζεται για να ανακτήσει προβάδισμα. Να πάει λίγο πάνω από τα Χανιά δηλαδή. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Εντάξει, η Καλαμάτα δείχνει να μην μπορεί ρε φίλε. Τώρα, τι να σου πω. Η Καλαμάτα από αρχής δεν μπορούσε. Ναι. Και για δεν νομίζω να δούμε... Πάλι Γκάμαρη με Σαμοήλ. Δεν ξέρω ποιος φυρίζει την Κυριακή. Καλαμάτα Καλυθέα. Δεν μπορούμε να δούμε Γκάμαρη, Σαμοήλ την Κυριακή να κάνουν τα εγκλήματα για να νικήσει η Καλυθέα την Καλαμάτα. Φαντάζομαι δεν θα το δούμε. Ο Γκορτζίλας το παίζει διαιτητής. Εδώ.
Ο δικός μας. Μεγάλε Γκορτζίλα. Ο Γκορτζίλα. Γκορτζίλα, θα πάμε μαζί. Ω! Oh, Γκορτζίλα! Τουλάχιστον έχουμε καλό διαδίκτυο. Έξε καλά την ομάδα. Okay. Θα δούμε μαζί. Κάνεις λάθος. Δεν ήταν ο Γκάμαρης. Ήταν ο Περάκης, νομίζω. Ο Περάκης, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από τον Γκάμαρη. Ζητώ συγγνώμη από τον Γκάμαρη. Ο Περάκης με τον Σαμοήλη. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις σε ποια πόλη της Ελλάδος, επειδή νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει, σε ποια πόλη της Ελλάδος υπάρχει το καλύτερο εκμεκ. Στα Μαγευτικά Καμένα Βούρλα. Κάνε πλάκα. Αλήθεια λες? Βεβαίως. Τι λες ρε σκύλε. Δηλαδή κατεβαίνω Αθήνα. Ναι, μπαίνεις στον κόμβο. Μπαίνω Καμένα Βούρλα, πες και ένα μαγαζί, κάνε διαφήμιση, δεν με πειράζει. Δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση τώρα τέτοια. Θα μας ρε φίλε, πληρώνω εγώ. Σε ποιο μαγαζί? Σε ποιο μαγαζί? Φλίσβος λέγεται το μαγαζί που έχει το καλύτερο εκμεκ. Ναι, ναι, ναι. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Yeah. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στον Μπρις τι βλέπει ο κόσμος, Παντελή, που το μάζεψες? Καλά και να το μάζεψες. Απλά δεν είδα εγώ. Τώρα θες να... Λοιπόν, Μπρίζ, 56% ΠΑΟΚ. Σοπαλία 24%, Μπρίζ 10% και 9% Δεν τους μαω. Βλέπω όμως και για το Γαύρο, 40+ είναι το ποσοστό. 40+. Τι να βάλετε σκόρες σε Γιουντσού, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή, ο Χούμελς εχθές, στην κακή του μέρα, πρέπει να ήταν μια από τις και κακές βραδιές της καριέρας του, είναι 3 φορές πάνω από τον καλό Σογιουντσού. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Σογιουντσού. Σας παρακαλώ πολύ, με την εικόνα που έχω από αυτόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που ψάχνανε, είναι παλτό με κουκούλα. Τώρα, πόσο άνθρωπος έκανε καριέρα στη Λέστερ και τον πήρε η Ατλέτικο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Καλησπέρα. Γεια σου, Ράγκα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Παντελή. Τι κάνετε, καλά είσαι? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά, καλά. Βγήκα την κατάλληλη στιγμή. Ροχιμπλάνκος εδώ. Έλα, Ροχιμπλάνκο. Είπε για το Σογιουντσού. Όχι, όχι. Τι να πούμε τώρα. Όχι. Όχι τι. Δεν κάνει, δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν κάνει. Δεν κάνει. Όχι. Δεν κάνει. Στόπερ είναι, παιδιά. Δεν είναι αριστερό μπακ ή δεξί. Δεν παίζει στις άκρες. Στόπερ, στόπερ. Αλλά κόκκινη μπορεί απλά να φάει χθες. Στο ζέσταμα. Στην τριάδα, στην Ατλέτικο έπαιζε δεξιά. Τι να πει. Ή και στο κέντρο. Ναι. Χάλια, χάλια. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Έκλεισα με 2 ευχές. Μετά τις κληρώσεις του Κόφανας και του Champions League, είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Οι ευχές σου. Να πάρετε το Champions League. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ το Κόφανας. Για να δούμε. Για να δούμε. Εντάξει. Ατλέτικο έχουμε πρώτο δείγμα. Οι κληρώσεις βοήθησαν πολύ. Οι κληρώσεις βοήθησαν. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το υπερασπιστεί το 2-1 στο Ντόρτμουντ. Καλά, είναι δύσκολο, αλλά... Δύσκολο είναι. Εκεί... ήταν μαγική εικόνα, έτσι. Κοίταξε να σου πω. Να και 3. Θα μπορούσε να τους κάνει 3-0, αλλά θα μπορούσε το τέλος να γίνει εύκολα και 2-2. Για ναι, να τα λέμε όλα. Αν το κάνει 3-0 το σκορ, νομίζω είχε τελειώσει η πρόκληση. Οκ. Ναι, αυτό. Και, ναι. Και άλλο γκολ μπορούσε να βάλει, όχι μόνο η φάση του Λίνο και του Κορέα. Ο Χούμελς τον προλαβαίνει εκεί πέρα. Ο Χούμελς, ρε φίλε, ο οποίος θες ήταν... Θα προλάβει ο Χούμελς τώρα. Σαν άπαιζα εγώ ήταν ο Χούμελς. Ναι, σαν ναι, τραγικό. Εγώ. Τραγικό. Ναι. Το τραγικό μην το λες, να βρεις άλλο επίθετο. Τραγικό ναι, σημαίνει... θυμάμαι που το έχεις ξαναπεί. Είπαμε, το τραγικό ναι. Είναι... Μη φέρνω παραδείγματα τραγικά, είναι κάτι κακό που συνέβη. Τραγική εμφάνιση ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει. Ούτε τραγικό λάθος ποδοσφαιριστή υπάρχει. Δίκιο έχεις. Έτσι. Δίκιο. Πάντα έχω δίκιο, μικρέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα από πρώην στο Αγρίνιο. Καλό στο να. Τι λέει τον Γκάλο Παντελή Αμπατζή, περίμενε Αγρίνιε. Τι βλέπετε στον Πειραιά? 40% νίκη Ολυμπιακού, 32% ισοπαλία, 19% Φενέρ και ένα 9% Θόδωρος Αγγελόπουλος. Τον Αγγελόπουλο πήρε 9%. Εντάξει, έχει κόσμο που δεν και έχει άποψη. Και πριν άποψη. Πήρε 9. Είναι σταθερά στο 9. Τον Αγγελόπουλο. Καλησπέρα. Ξέρεις, αυτό το 9% Ράγκα είναι κάτι Παναθηναϊκή, κάτι εκδίδεση. Όχι ρε. Είναι, δεν έχω άποψη. Το οποίο στην ομίχλη. Αυτό εννοώ, το Θόδωρος Αγγελόπουλος. Το ξέρω. Είναι το τοπίο στην ομίχλη. Δεν. Εγώ, Ράγκα, παίζω προληπτικό, το πιστεύω το 1-2. Το 1-2. Κλάμπρις ΠΑΟΚ 1-2. Όσο έληξε στη Γάνδη, με ίδιο διαιτητή με τη Γάνδη. Όσο έληξε και στον Παναθηναϊκό, με ίδιο διαιτητή,
ναι, τώρα στο κύπελο και όσο Γερμαναρά, έλυσε και, ναι, βεβαίως, και όσο έλυσε και μέσα στην Τούμπα. Εκεί χάσαμε, αλλά πάλι ήταν ένα δύο. Πάλι έλυξε ένα δύο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο διαιτητής ο συγκεκριμένος έχει τρία μάτς τον ΠΑΟΚ όπου πάντα εμφανίζεται το σκορ 1-2. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Θα σε ακολουθήσω, Μπαγάσα. Ναι. Και να πω, για να κλείσω με κάτι άσχετο, μπας και προλάβει να μιλήσει κάτι άλλος. Για αυτό που λέγατε στην αρχή, για το αυτό τη μάνικα που πετάει νερό της αστυνομίας. Το ναι, κανόνι ξέρεις, νερού, πώς το λένε, ναι. Το κανόνι νερού. Ξέρεις ποια είναι η πιο γνωστή χρήση της στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη? Πότε χρησιμοποιείται, εννοείς? Πότε χρησιμοποιήθηκε και έχει γίνει ευρέως γνωστό. Ιδέα δεν έχω. Όταν το φθινόπωρο του 21, χειμώνα με άνοιξη του 22, εκεί μέσα, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, ναι, κάνανε πορεία οι εποχικοί πυροσβέστες. Οι εποχικοί, ναι. Βεβαίως. Μισό λεπτάκι, δώστε μου. Όταν λοιπόν κάνανε οι εποχικοί πυροσβέστες πορεία και τους λούσαν με αυτό για να τους διαλύσουν. Ποιοι τους λούσαν, η αστυνομία? Η αστυνομία, βεβαίως. Τους πυροσβέστες, τους εποχικούς. Ναι, βεβαίως. Χαβαλέ τους κάνανε ή στα σοβαρά? Σοβαρά, σοβαρά, για να διαλύσουν. Τι λες? Φοβερά πράγματα. Μάλιστα. Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Την Μπρίζ να κερδίσουμε. Καλή. Και από τους λίγους, ο οποίος είπε σωστά τη λέξη, η μισή, το 80% της Ελλάδος, ναι, λέει λάθος τη λέξη. Ποια λέξη? Το εποχική. Το λέει εποχιακή. Το διαβάζω, το ακούω, δεν υπάρχει, ναι, και εποχιακή. Και, όλες. Και το γράφουν και το διαβάζουν. Για να μαθαίνετε και λίγο από ράγκα να βελτιώνετε τα ελληνικά σας, είναι εποχική και όχι εποχιακή. Πριν πας στον επόμενο φίλο, να... νομίζω πρέπει να είναι και ο τελευταίος, έτσι. Μπορεί, και μπορεί, και μπορεί. Ο Βασιλάκος είναι δικό μας άνθρωπος. Σπρώξε λίγο τα like. 700 δεν είπαμε. Ναι, τελειώνουμε 6... και δεν φτάσαμε. Άντε ρε 650, άντε ρε κάντε 46 like. Άντε λίγο ρε 46 like. Μην τα πάρω τα γραφεία τώρα και τα αναποδογυρίσω. Τα κάνω όλα εδώ μέσα άνω κάτω. Άντε λίγο 46 like, να πάμε 700. Πήγαμε 500 γιατί κλεγόταν η Μάρθα Βούρτση απέναντι. Λοιπόν, λέω εντάξει, το πάμε 700, αλλά κουνηθείτε λίγο. Μην εκτεθώ κιόλας. Ολυμπιακό βλέπει ο κόσμος 38%. Φενέρ 21%. Μάλιστα. Οκ, okay, ικανοποίηση υπάρχει. Παντελό. Το κλείνω. Κλείστο. Πάμε και στα δύο τελευταία. Πάμε και στα δύο τελευταία. Θα τα τρέξω. Πάμε θα στο τα τρέξω. Στο μπαμ μπαμ τα δύο τελευταία. Έχουν να κάνουν με την τακτική των προπονητών ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Φυσικά είναι δική μου ευθύνη που αργήσαν το Σταγκάλοπ. Επαναλαμβάνω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Τζολάκης, Ροντινέη, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κάρμο. Έχει ενδιαφέρον γιατί φεύγει από τα τρία χαφ στα οποία στηρίζονταν όλο το προηγούμενο διάστημα ο Μεντιλίμπαρ. Μένει έξω Όρτα, Έσε, Τσικίνιο, Γιώβετιτς, Φορτούνης, Μασούρας, Ελκαμπή. Για τη Φενέρ θα μας τα πει ο Βασιλάκος σε λίγο. Παίζει ο Τζέκο, παίζει ο Τάντιτς, μέσα ο Σιμάνσκι, μέσα ο Κρούνιτς και κανένα δύο-τρεις περίεργοι ο Βασιλάκος θα μας τους πει. Καλησπέρα. Οι εκδρομές δεν σταματάνε και τα μυαλά μας πάντα θα πονάνε, όπου κι αν παίζεις σ' ακολουθάμε, για σένα πάω πάντα θα τα σπάμε. Δημαρχέ, κάτσε καλά ρε πουλί και βάλε μέσα τον κόσμο. 22 ώρες ταξίδι. Γεια σαλάνια. Γεια σου φίλε. Στο που νόμιζα θα έλεγε άλλη λέξη και λίγο πετάχτηκα λίγο. Αλλά είπε πουλί. Αλλά είπε πουλί λίγο. Όσον αφορά στις κάρτες, βεβαίως, βεβαίως, να ενημερώσουμε το κοινό. Γιατί μπορεί να έχει και στοιχηματικό ενδιαφέρον. Έναν ακόμη φίλο θα δεχτούμε. Ένας. Ένας, 2-31-2-31-61-11, ένας τελευταίος. Αν καλέσει. Αν δεν καλέσει, σιγά σιγά να ετοιμάζουμε και τον Βασιλάκο. Έχει ενδιαφέρον. Κουλιεράκης στο όριο καρτών. Παντέλο. Άμα φάει μία. Άμα φάει δεν παίζει τη ρεβάνς. Ποιος άλλος? Ντεσπότοφ. Και Εκόνγκ. Τρεις έχεις? Δύο. Γιατί ο Εκόνγκ είναι ως μη γενόμενος. Λοιπόν, ούτε στην κρέπα δεν τον παίρνει. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικό σήμερα. Εντάξει, δεν μπορεί να το έχεις στο μυαλό σου. Πώς δηλαδή, δεν το έχεις? Μπορεί να το έχεις στο μυαλό σου, όχι
στο να μην φας τη χαβαλέ. Δηλαδή, δεν πάει να φας κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Ναι, αλλά αν έχει φύγει ο άλλος και είναι να το φας τον γκολ, θα τη φας. Έτσι. Και δεν παίζει την ρεβάνς. Τι να κάνουμε. Με μια παντεύω. Κίτρινη, έτσι. Ναι, με μια κίτρινη. Ωραία. Αλλά έχει και η τέτοια. Και η Κλαμπρίζ. Σου λέει ο Σέντερ Φόρτης. Ο Ιγκόρ Τιάγκο. Έχει κάρτες. Αν φάει μία, δεν παίζει την ρεβάνς. Έχει 6 γκολ στην Ευρώπη φέτος. Ένα στόπερ που λένε ότι είναι καλός. Εγώ δεν το ξέρω. Μπράντον Μέχελε. Και αυτός είναι με κάρτες. Ο Γιουντγκλά, ο Ισπανός, ο οποίος ξεκίνησε με προοπτικές από την Μπαρσελόνα, δεν έδειξε αυτά που περιμένανε. Τον πουλήσανε στην Μπρίζ πριν 2-3 χρόνια και αυτός έχει κάρτες. Ο ένας De Kuyper, 14 συμμετοχές. Χάφ είναι αυτός. Και αυτός έχει κάρτες. Δηλαδή, έχει τζουτζου μπρουτζου το παιχνίδι. Τώρα ο Τιάγκο, αν καταφέρει ο Κουλιαράκης και του φάει ο Κετσιόρα και του φάνε μια κάρτα του συγκεκριμένου, να κυτρινιστεί δηλαδή να χάσει τη ρεβάνς, όχι, δεν θα λέγαμε. Στον τελευταίο φίλο της βραδιάς και πάμε μετά σε Βασιλάκο, Παντελό. Έλα φίλε, καλησπέρα. Φίλε μου Ράγκα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός μου από τη Δυτική Θράκη. Πω. Είμαι λίγο αρρωστούλης, δεν θα σου πω πολλά. Πήρα από καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Ναι. Να, με το καλό να νικήσει και ο Ολυμπιακός, να νικήσει και ο Παοκάρα σήμερα. Μάλιστα. Με το καλό. Ναι. Προβλέπω μεγάλη απόδοση στο Φορτούνι σήμερα. Για τους στοιχηματικούς το λέω. Δηλαδή. Προβλέπω γκολ Φορτούνι. Α, έχεις anytime Φορτούνις. Ναι. Μάλιστα. Το πιστεύω πολύ ναι. σήμερα. Οκ. Okay. Την περιμένουμε μια καλή εμφάνιση του Κωστάκη, την περιμένουμε λίγο και ο Ποντένσε. Ναι. Οπότε σήμερα πρέπει να παίξει. Μισό λεπτό, γάβρος είσαι. Γάβρος είμαι, εντάξει, είπα Παοκάρα γιατί εντάξει, θέλουν οι ελληνικές ομάδες να κερδίζουν. Δεν έχει τώρα δηλαδή, σε αυτά τις παλότητες. Ψήνεσαι για τελικό, ας πούμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτό μου λες. Με τα όλα. Και Ολυμπιακός να μην πάει, ας πάει ο ΠΑΟΚ, το ίδιο θα το χάρω. Δεν το συζητάμε καν. Okay, δεκτό. Καλό βράδυ, στη Δυτική Θράκη. Φιλέ, να ρωτήσω κάτι. Έτσι. Πώς ακούς το μήνυμα που γράφουν εδώ στο chat, πήρε τηλέφωνο ο μύθος. Σε έχουν κάνει μύθο τελείως δηλαδή. Κοίτα και τις προηγούμενες μέρες σας άκουγα, δεν έπαιρνα τηλέφωνο γιατί ήμουν χάλια. Να ξέρεις. Αλλά σήμερα πήρα, έπρεπε να πάρω, έπρεπε να δώσω ευχή. Να ξέρεις, εγώ σε ευχαριστώ που πήρες, παρότι σε έπιασα από το λαιμό την προηγούμενη φορά. Ένα. Δεν πειράζει, και ένα δεύτερο, έχει... να ξέρεις ότι το ετοιμάζουν τα παιδιά, θα ανέβει στο TikTok η συνομιλία μας, να ξέρεις. Δηλαδή, θα γίνεις διεθνώς ρεζίλι. Δεν θα περιοριστείς στα πλαίσια μιας εκπομπής, να ξέρεις. Γιατί εκεί... Τα καταφέραμε, εντάξει. Άκου, Δυτικοθράκη, εκεί έχει 150.000 views, 200, είναι τέτοια τα νούμερα. Δεν είναι τα νούμερα μιας εκπομπής, να ξέρεις. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 2,72 ψήφισαν διήστανται οι απόψεις του κόσμου. Δηλαδή. Για την τακτική Λουτσέσκου. Μπαίνεις να τους πνίξεις, λέει ένα 30%. Παίζεις όπως σε Φιλαδέλφια Φραγκφούρτη, αυτό που ψήφισα εγώ, 35%. Παίζεις κλεφτοπόλεμο, 23%. Είναι μπερδεμένο το κοινό. Και το τι με νοιάζει ρε, πιστεύω είναι το ότι τι με νοιάζει ρε πώς θα παίξουμε, να κερδίσουμε. Είναι μία άποψη και αυτή, Παντελή Αμπατζή, από έναν Μάο Μάο. Ο φίλος του Σογιουντσού, τον έχουμε. Το φίλο του Σογιουντσού. Ναι. Οποίος... Άντε πάλι, με βάζεις να βάζω άλλα τώρα. Παντελή, κάτσε δες το βράδυ τη Φενέρ. Okay. Δες τον Σογιουντσού. Τον ΠΑΟΚ θα δω, τι να κάνω. Ναι ρε, ο Ολυμπιακός είναι τώρα 8 παρά, το 2 φοράει. Δες το 2 της Φενέρ. Και αν δεν είναι εμφανισιακά Βασιλάκος, πάρε με τηλέφωνο ο και πες. Ο Βασιλάκος είπαμε ποιος είναι ρε. Εμφανισιακά φίλε. Σου λέω. Άλλος είναι ο Βασιλάκος εμφανισιακά. Ποιος. Αυτός που είχε ο ΠΑΟΚ, πώς τον λέμε που έφυγε. Ποιος έφυγε ρε. Βασιλάκο, βοήθα ρε, εσύ ποιος είπαμε ότι είναι ο Βασιλάκος. Σέρζιο Ολιβέιρα. Ναι! Λοιπόν, ναι! Ολιβέιρα! Εκείνος ήταν και καλός παίχτης. Γιατί ο Βασιλάκος τι είναι, GG είναι. Όχι, ο Σογιουντσού δεν είναι. Έτσι. Ο GG είναι, ο Σογιουντσού δεν είναι. Τι λέει, στο ίδιο έργο θεατές όσον αφορά στα δικά σου τα προγνωστικά. Έναν ακριβώς, περίπατο. Καρμπών. Και το άλλο εκεί στη λεπτομέρεια. Δεν ήταν κάρτα του Ρίερσον το φάουλ στον Γκριεσμάν από πίσω. Για μένα ήτανε.
Για μένα ήτανε. Και θέλω να, έτσι, να επιβραβεύσω, να αναφέρω την τιμιότητά σου για την στάση που κράτησες εχθές όσον αφορά στο πέναλτι, σε εισαγωγικά πέναλτι, του Σάκα. Το οποίο θα σου έδινε μια πολύ σπουδαία στοιχηματική επιτυχία, θα έκανε το απόλυτο και ήταν και καλοπληρωμένο εκείνο το μπεντμπιλτεράκι με τον Άσο και το Harry Kane scorer. Και όμως είπες ότι ήταν ο Ρακοτάγκος, αν το έδινε, και ήταν πιο πολύ κάρτα για θέατρο στον Σάκα παρά πέναλτι. Είναι αυτά τιμητικό. Που βλέπω, θα πω. Ναι. Εντάξει, δεν τα λένε όλα αυτά που βλέπουν. Ακόμη και προπονητές. Άλλα γίνονται μέσα στο γήπεδο και άλλα μας λένε στη συνέντευξη που λέμε ρε, πώς, το ίδιο μάτς βλέπαμε τώρα με αυτό. Να. Δεν το έχουμε συναντήσει. Πιπέρι πουλή θα σε βάλω, Ράγκα. Πουλή ήθελες να πεις. Πουλή, ναι. Λοιπόν, πρώτο ένα σχόλιο για την ενδεκάδα της Φενέρ. Αν δεν τη γνωρίζεις, ναι, σου τη διαβάζω. Την είδα. Ναι, ο Φρέντ είναι που δεν παίζει. Ο Φρέντ. Ναι. Ο οποίος που παίζει αυτός. Ο Φρέντ. Χαφ 6. Ναι, της United είναι ο Βραζιλιάνος. Εκείνο το πουλί. Το αεροστροπόδαρο, ναι. Ναι. Ο Σιμάνσκι Κρούνιτς Ζάιτς. Βλέπω, ναι, στη μεσαία γραμμή. Ο Σιμάνσκι λίγο πιο προωθημένος. Το 6, ναι, ποιος είναι? Το 6 είναι οχτάρια είναι και οι δύο αυτοί. Και ο Ζάιτς και ο Κρούνιτς. Οχτάρια. Ναι. Και okay. Ο Κρούνιτς μάλλον. Οκ. Και η πίσω κάτι πουλιά ποια είναι ρε φίλε? Ουστερβόλντε. Ο Σαγί, ναι. Σάμουλ. Τι είναι αυτή ρε? Ο Σάμουλ είναι καλός. Ο Στερβέλντε, ναι. Σάμουλ είναι αυτοί που παίξαν τις μπουνιές στην τραπεζούντα και οι δύο. Μάλιστα. Είναι έτοιμοι δηλαδή. Ναι. Ο Μπεκάου είναι καλός. Καλός το παιδί. Αυτό έπαιζε στην Ουντινέζε. Αυτό δεν έχει ξεκινήσει. Μπεκάου. Ναι, αυτό. Μαζί με τον Σόγιουντσού. Ναι. Μάλιστα. Σόγιουντσού, τα είπε εσύ. Και ο Ιρφάν Καν Καχβετσί, τι είναι αυτό? Καχβετσί. Καλός είναι. Καλός είναι. Καλός είναι. Ηγετικός είναι. Ναι, είναι. Δεν είναι γρήγορος, δεν θα παίξει το χώρο, αλλά είναι ποιοτικός. Έχει καλά χρήματα. Άρα έχει 4-3-3 η Φενέρ, τους δύο ακριανούς, Τάντιτς και τον Καβετσί και Τζέκο στην κορυφή. Πιο πολύ 4-2-3-1 είναι. 4-2-3-1. Ο Ζημάνσκι είναι πιο πολύ 10 δηλαδή. Α, πιο πολύ 10. Άρα, ναι, τα δύο χάφ ο Κρούνης με τον Ζάιτς, μπροστά τους λίγο ο Σιμάνσκι, στα φτερά ο Καβετσί με τον Τάντιτς και κορυφή ο Τζέκο. Ναι, δεν πάρα έχει ταχύτητα μπροστά. Δεν έχει ταχύτητα μπροστά. Τα άκρα και ο Φόρ δεν είναι γρήγοροι της Φενέρ. Ναι, ναι. Και πώς έχει την καλύτερη επίδυση στην Τουρκία και είναι η ομάδα ρε φίλε, βάζεις over Φενέρ και λες είσαι ok. Πιέζει πολύ γι' αυτό. Και η άμυνα στην Τουρκία δεν είναι τίποτα. Γρανίτες, έτσι. Μην τρελάτουμε. Okay. Δεκτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Τι βλέπουμε στη βραδιά μας, Δημήτρη? Ναι, και τα τρία σημεία που έχω είναι από τις 10. Ξεκινάμε με μεγάλη Μίλαν. Θα τη στηρίξω ξανά. Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Το Europa είναι ο μεγάλος στόχος πλέον. Champions League έχει καθαρίσει τη Σεριά, έχει κλειδώσει. Είναι καλά. 7 στις 7 νίκες. Ο Λεάο είναι καλά. Ο Λόφτουτσικ είναι καλά. Ο Πούλισικ. Όλοι μπροστά είναι καλά. Εντάξει, υπάρχει διαφορά φανέλας ευρωπαϊκής. Τα είδαμε και αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, ομάδες με βαριά φανέλα να παίρνουν αποτελέσματα που δεν άξιζαν. Θα πάω στον Άσο που είναι χαμηλά στο 1,80. Θα βάλω και το Άντερ 4,5 μαζί να πάει στο 2,10. Εντάξει, δεν νομίζω να ξεφύγει πολύ το σκορ. Πρώτο μάτς. Άσο και Άντερ 4,5. Η Ρώμα, η οποία έχει Νταλκάδες, παίζει στο Ούντινε, έπαιξε όπως είπες με τη Λάτσιο. Έχει και το πρωτάθλημα να σκέφτεται. Είναι βελτιωμένη με τον Τερόσι, αλλά στα τρία τελευταία εκτός δεν ήταν καλή. Ωραία. Και στα τρία τελευταία. Συμφωνώ. Και εγώ και που έδωσα. Ναι, και το Σάββατο έπαιξε το ντέρμπι με τη Λάτσιο που ξόδεψε περισσότερες δυνάμεις σε σχέση με τη Μίλαν. Που έπαιζε με τη Λέτσα, ας πούμε. Ναι. Συμφωνούμε. Άσο Λάτσιο, Άσο Μίλαν έδωσα κι εγώ στο Bet Home. Δεύτερη επιλογή. Ναι. Δεύτερη επιλογή στο Μπρις. Γκολ και over 2,5. Όπως τα 5 στα 7 διπλά του ΠΑΟΚ, βλέπω ρυθμό. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα παίξει κλειστά ο ΠΑΟΚ. Οι Βέλγοι παίζουν επιθετικά στην έδρα τους. Ψιλοανοιχτή είναι από όσο είδα. Δεν έχω δει ολόκληρα παιχνίδια, αλλά από όσο έχω δει highlights εκτεταμένα είναι ψιλοανοιχτή. Θα βρει χώρος ο ΠΑΟΚ να τρέξει. Ο Τιάγκο μπροστά της Μπρίζ είναι καλός, θα βάλει προβλήματα. Γκολ και over 2,5. Το 1-2 καλό είναι. Μάλιστα. Δεν διαφωνούμε. Εγώ να λήξει 1-2, το υπογράφουμε και φεύγουμε, έτσι. Όλος ο λαός. Συμφωνώ. Ναι. Τρίτη επιλογή. 2-24 δηλαδή είναι καλή απόδοση. Δεκτό. Ναι, τρίτη επιλογή. Τρίτη επιλογή είναι μια ειδική επιλογή που η απόδοση μου έκανε εντύπωση στο Aston Villa Lille.
για τον Τίλεμαν στο Βέλγο δίνει 4-30 να κάνει ένα σούτ εντός εστίας. Νομίζω είναι λάθος. Ναι. Δηλαδή, αν ξεκινήσει, που στα ρεπορτάζ διάβασα ότι θα ξεκινήσει, είναι αρκετά πιθανό να κάνει ένα σούτ. Το δοκιμάζει το σούτ, έχει καλό δεξιπόδιο ο Τίλεμανς και συνήθως τον βάζει ο Έμερε πίσω από το φορ. Άρα θα έχει, δηλαδή θα είναι κοντά στην περιοχή. Θα το τιμήσω. Over μισό σούτ εντός εστίας για τον Τίλεμανς. 4-30. Over μισό. Τίλεμανς. Goal goal και over ο ΠΑΟΚ. Άσο η Μίλαν. Ναι. Δώσε ένα. Άσο και άντερ 4,5. Δώσε ένα. Μίλαν. Άσο και άντερ 4,5. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ολυμπιακός Φενέρ δεν μας είπες. Όχι προγνωστικό. Ναι. Okay, μια εκτίμηση. Δηλαδή, πώς, τι περιμένεις. Βλέπω τώρα εδώ οι γαύροι. Ναι. Βλέπω τα γαβράκια στο γκάλο που έβαλα. Τακτική με τη Λίμπαρ. Λέει μπαίνεις και τους πνίγεις. Αυτό θέλουν. Βλέπεις να γίνεται. Okay. Τι βλέπεις. Τι πρέπει να. Τι θα γίνει εκεί. Δεν ξέρω αν θα το επιλέξει αυτό. Εγώ δεν θα πήγαινα έτσι πως πήγε με τη Λίμπαρ. Ναι. Δηλαδή φουλ επίθεση με 4 μπροστά ουσιαστικά. Ναι. Θα έβαζα και 3 το χαφ. Ναι. Ναι. Και είναι και μεγάλη απουσία του Ποντένση στο ματσάρισμα αυτό. Θα τους έκανε μεγάλη ζημιά στα άκρα ο Ποντένση. Είναι μεγάλη λες, απουσία. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος όμως, okay, θα είναι διαθέσιμος για τον Μπαχτσέ σε μια εβδομάδα. Ναι. Όπου εκεί... Anytime, ναι. Anytime Ποντένση μέσα στον Μπαχτσέ, από τώρα το γλυκό κοιτάζει. Από τώρα, ε! Ναι. Μάλιστα. Καλό βράδυ, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, άντε. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Αυτά από Δημήτρη Βασιλάκο. Μεγάλο DJ. Εγώ βλέπω άσο, μπορείτε να μπείτε στο bethome.gr να δείτε τις επιλογές μου. Βλέπω άσο την Μίλαν. Βλέπω goal-goal τον Ολυμπιακό. Και έχω, πείτε το, έμπνευση, όπως θέλετε πείτε το. Μια συντηρητική επιλογή είναι στο Aston Villa Lille να σκοράρει ένα goal η Lille. Over μισό Lille δηλαδή. Και το Τσικλιντάν, που είναι και ο τίτλος του κειμένου, να κάνει μια διπλαδούρα η Lille στην Aston Villa. Μπορεί να είμαι εκτός όπου και χρόνο, αλλά κάνει 3-0. Αλλά αυτές είναι οι δικές μου οι εκτιμήσεις. Τελειώσαμε, Παντελία Πατζή. Βεβαίως. Με 766 like. Πάρα πολύ ωραία. Τα λάνια μας. Πια 500 και να είχαμε να λέγαμε. 500 δεν ξαναλέω ποτέ. Είναι πολύ, είναι προσβλητικό το νούμερο. Όχι για την εκπομπή, για τους ακροατές της εκπομπής είναι προσβλητικό. Δηλαδή, όταν ζητάς 500 like από αυτό το ακροατήριο, το προσβάλλεις, το μειώνεις. Καταλαβαίνεις, Παντελία Μπατζή. Φίλε, είπαμε 9 ευρώ για μπύρα, δεν δίνω. Δεν δίνω 9 ευρώ για μπύρα. Τα είπαμε αυτά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Αύριο, στην κανονική μας ώρα, να έχουμε την υγειά μας. Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Εσείς από εκεί, εμείς από εδώ, να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας, έχοντας στην πλάτη μας τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, να τα αναφέρω και χρονικά, και γενικότερα τη βραδιά σε Europa και Conference League. Χαζομαρίτσα έχουμε, Παντελία Πατζή. 100%. Ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Εμποράκος από τη Φορταλέσα, το μήνυμα του οποίου επιμελώς έπνιξες, έγραψε ότι η καλύτερη χαζομαρίτσα που έχεις πει ήταν αυτό που είπες εκεί, όχι το χλιμπιντίχ, αυτό με την κουκούλα και μάλιστα ήταν κούτρα. Έτσι, επιμελώς όμως... Σήμερα κέρασα τρεις. Ναι, επιμελώς έπνιξες το μήνυμα. Δεν το είδα καν. Καλά, και τον Εμποράκο τον έχω καψούρα, ξέρεις. Ναι, ναι. Εσείς που φιλιάστε με γλώσσα, τώρα δεν δίνεις το μήνυμά του. Okay. Οκ, δεν σε πιστεύει κανείς. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Πώς λένε στη Ρωσία... Στη Ρωσία. Ναι. Ναι. Το αλάτι. Σκαθαροζούμια. Όχι ρε φίλε. Πώς λένε στη Ρωσία το αλάτι. Αλατόσκαγια. Όχι. Όχι. Να το βρωμίσω. Να το βρωμίσεις, Σαμπατζή. Ντοστογεύση. Απαγορεύεται να μου λες είμαι καλός. Είσαι καλός. Τα λάθια. Ράγκα. Chris Ράγκα. Αμα αγγίξεις λίγο. Γιατί είμαι ο καλύτερος. Στον επόμενο. Στον επόμενο! Απαγορεύεται να μου λες είμαι καλός. Είσαι καλός.